Σάββατο 11 του Γενάρη, η πρώτη live εκπομπή μετά την αλλαγή του χρόνου. Γιατί εσείς μας βλέπατε όλο αυτόν τον καιρό, ήταν μαγνητοσκοπημένες. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μου λείψατε απίστευτα πολύ. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλή χρονιά καταρχήν σε όλη τη Θεσσαλία και όχι μόνο. Καλή χρονιά σε Λάρισα, Θεία Καλακαρδίτσα, Βόλο. Καλή χρονιά σε Σκιάθος, Κόπελο, Εύβοια, Αλόνουσα που μας βλέπετε, Χαλκιδική που μας βλέπετε πεντακάθαρα. Δώσε Βαλάντη. Λοιπόν, χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Τώρα, εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη μεγάλη σας αγάπη που μας δείξατε και στην εκπομπή των Χριστουγέννων, που ήταν μεγάλη μας τιμή και χαρά, που ήταν κοντά μας ο Αντώνης ο Κυρίτσης και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Όπως επίσης και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρωτοχρονιάτικη και την εκπομπή μας, γιατί πρώτη φορά σε περιφερειακό επίπεδο είμαστε μαζί και κάναμε αλλαγή χρόνου εδώ πάντα στη τηλεόραση του Άστρα, που αυτά τα καταφέρνει μόνο η ομάδα του Άστρα. Και μόνο η τηλεόραση του Άστρα, και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα για τα παιδιά που δουλεύουν εδώ στον Άστρα. Και όπως βλέπετε, με τη νέα χρονιά τελικά παραμένει η μεγάλη μου αγάπη, το μεγάλο μου μίσος αυτή εδώ. Και βέβαια έχω το ανάλογο ντύσιμο, γιατί φοράω μαύρη ζώνη, όχι στο καράτε, γενικά στη ζωή. Γι' αυτό θα μπορώ να δώσω ένα γλυκό φιλί στον αγαπημένο Δημήτρη Τερζούδη, που θα μας πει και θα ευχηθεί σε όλους καλή χρονιά. Αγαπημένα μου, μουά, μουά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά και εγώ χαίρομαι πάλι που είμαστε εδώ. Καινούριο χρόνο, το 14, να σε βρει με πολύ μυαλό. Είχα από πριν, πόσο. Α, λίγο ακόμα γιατί. Α, ευχαριστώ. Δεν βλάπτει το μυαλό το παραπάνω. Εδώ τι, πάντα όλο με μικρύνεις εδώ το πάσο. Άκου να δεις τι θα κάνουμε. Εδώ θα είναι, αυτό το σκεφτόμουν τις μέρες των Χριστουγέννων που ξεκουράστηκα και είπα πώς θα βλέπουν οι τηλεθεατές μου τα μηνύματα που μου στέλνουν και σας απαντώ. Δημητρούλα μου, άργησε σήμερα, με άγχωσες αγαπημένη μου. Φιλιά, καλή χρονιά. Τι θα κάνουμε λοιπόν εδώ. Είπαμε ότι στο Facebook έχουμε 4 σελίδες με τον Ντέμι Αγά. Το Α, το Β, το Γ και το Δ. Δεν είναι εφικτό όμως να παρακολουθώ στη διάρκεια της εκπομπής, επειδή είμαστε ζωντανά, να παρακολουθώ και τις 4 σελίδες. Άρα τι κάνουμε εμείς, πηγαίνουμε στη σελίδα Αγάπη Τηλεοπτική. Κοιτάξτε να δείτε, θα το βλέπετε κι εσείς, δεν κουνιάνε το ποντίκι. Πηγαίνουμε στη σελίδα Αγάπη Τηλεοπτική και διαβάζουμε μαζί τα μηνύματα. Δηλαδή, τα μηνύματα που μου στέλνετε εδώ τα διαβάζουμε απευθείας, τα τραγούδια που ζητάτε, τα μηνύματα που θέλετε να στείλετε στην ορχήστρα. Ο σερβερ ήταν το πρώτο μάτι που πρέπει να βγει η Σουλτάνα και να μας ξεματιάσει. Όλα αυτά λοιπόν θα γίνονται ζωντανά. Άρα θέλω μηνύματα από όλη τη Θεσσαλία και όχι μόνο από όπου και αν μας βλέπετε. Τώρα σήμερα στη live web έχω ένα μικρό πρόβλημα. Δεν ξέρω αν θα αποκατασταθεί. Όχι, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Είμαστε εκτός. Θέλω να πιστεύω στη διάρκεια της εκπομπής ότι θα μπορέσουμε, για να μας βλέπουν και οι Έλληνες από το εξωτερικό που μας αγαπάτε και μας στηρίζετε. Εγώ όμως θα στείλω χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε Σουηδία, σε Γερμανία. Από όπου και αν είστε, θέλω να πιστεύω ότι το πρόβλημα θα λυθεί σε λίγα λεπτά. Τώρα, καταρχήν με τον Δημήτρη θα κάνουμε πολλά πράγματα. Σήμερα θα κόψουμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα, που αυτή τη φορά δεν σας βάζω στο παιχνίδι εσάς, αλλά έχουμε το φλουρί, όποιος το κερδίσει από τους παρευρισκόμενους, θα δώσουμε ένα πανάκριβο χαλί Τεχεράν, όποιος και αν το κερδίσει από εδώ. Και εσείς θα μου στε... Δεν θες χαλί? Τι θες να σου δώσω? Σκέψου, είναι το τέλος της εκπομπής, τη δες και εγώ θα το βρω. Εγώ τόσο δεν πηγαίνεις, πρέπει να το δώσουν. Λοιπόν, ο τυχερός που θα κερδίσει το φλουρί, και να ευχαριστώ πάρα πολύ τα ζαχαροπλαστεία, πρώτο προσωπικά τον κύριο Δημήτρη Κακαζιάννη που με στηρίζει και τους αγαπώ πάρα πολύ. Το φλουρί θα είναι, είπαμε, το Τεχεράν. Και εσείς τηλεθεατές μου που θα μου στείλετε ευχές για καλή χρονιά. Μας στο Αγάπη Τηλεοπτική στη σελίδα. Μας στο Twitter, γιατί πλέον έχω και Twitter. Και ο Τερζούδης αρνείται να με ακολουθήσει. Έχω από προχθές Twitter. Άρα θα τα δείτε όλα αυτά στη διάρκεια. Μας στο mail θα μπείτε σε κλήρωση και θα κερδίσετε ένα μεγάλο καλάθι με προϊόντα της By Nature. Αυτό θα γίνει για τηλεθεατή. Το δικό μας το φλουρί είναι άλλο. Αυτά λοιπόν τα νέα. Τα νέα της Ντέμις. Τώρα, το τι θα μαγειρέψει ο Δημήτρης δεν νομίζω ότι απασχολεί κανέναν. Γιατί σήμερα θα χτυπήσω κόκκινο. Θα χτυπήσω κόκκινο σε πολλά πράγματα. Γιατί σήμερα έχω κοντά μου μια ορχιστράρα που είναι νούμερο ένα. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί τον καλλιτέχνη το συγκεκριμένο έχω να τον φιλοξενήσω. Τον είδα πέρυσι στην περσινή σεζόν, αλλά τον είδα για λίγο στα κλεφτά τηλεοπτικά. Έχω να τον φιλοξενήσω ζωντανά με ορχήστρα, μη σας πω και 8 χρόνια. Είναι από τα ονόματα και από τα παιδιά που εγώ αγαπώ πάρα πολύ. Ανήκει, όχι ηλικιακά, ανήκει στα καλά χρόνια της νύχτας, που τότε περνούσαμε πολύ καλά εμείς των 30 ετών, Γιάννη, περνούσαμε πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι ακόμη περισσότερο γιατί κοντά μου είναι ένας ακόμη φίλος που παίζει κλαρίνο. Τον πιστεύω, τον αγαπώ και έχει κάνει μεγάλη πορεία, αλλά χαίρομαι που είναι τόσο απλός και έχει παραμείνει έτσι με πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Θα ήθελα λοιπόν το πιο θερμό μας χειροκρότημα για Γιάννη Μικερτζή που είναι σήμερα κοντά μας και να το ακούσω, αλλά και για Μπάμπη Κατσίκα.
Λοιπόν, έρχομαι εγώ κοντά σου να σου δώσω το φιλί. Χαίρομαι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα είσαι εδώ. Και εγώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και σε ευχαριστώ για τα ωραία τα λόγια. Και εσύ να σε καλά, να έχεις υγεία, καλή χρονιά. Έχω να πω πολλά μαζί σου. Θα μου επιτρέψεις να πεταχτώ και να δώσω και ένα γλυκό φιλί στον Μπαμπίνο. Λοιπόν, βέβαια. Και κοντά μου, ελάτε κι εσείς. Έτσι όπως θα είπα, μπάμπι μου, χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα είσαι εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα είσαι εδώ. Ακούγες από το δικό μου το μικρόφωνο. Χρόνια πολλά να ευχηθώ σε σένα. Χρόνια πολλά να ευχηθώ σε σένα, Ντέμι. Καλή πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς ανήκετε σε μια γενιά, και όχι τόσο ηλικιακά, σε αυτά τα χρόνια που λέω όντω μπαμπι, που ήταν καλά στη νύχτα. Είμαστε από τους τυχερούς. Ναι, που διασκέδαζε ο κόσμος, βέβαια, έχετε το εξής καλό. Και Γιάννη και Μπάμπη, και καλησπέρα στην ορχιστράρα μου, θα τους παρουσιάσω αμέσως τώρα. Λοιπόν, μπράβο και τα παιδιά μου, ναι. Λοιπόν, οι καλές αυτές φωνές και οι καλοί επαγγελματίες βρίσκουν δουλειά ακόμη και σήμερα. Ναι. Το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσω και δεν θέλω να μιλήσω πολύ, γιατί ωραία. Σήμερα μας βγάλαν και νωρίτερα από το κοντρόλ και χαίρομαι. Σπύρο Σουφλάρη, τα φιλιά μου στο κοντρόλ του Βόλου. Γιώργος Χαλόγυρος εδώ στη Λάρισα, Βαλάντης Καπίτσας, Βασίλης Καραμπάσης και ο Κουμπάρος που μας βοηθάει σήμερα. Κουμπάρε μου. Άρα, κουμπάρε. Λοιπόν, άλλος πες κουμπάρος. Μου όμως έχω. Άλλος κουμπάρος. Ναι. Πες ωραία. Μου όμως έχω καινούργια δισκογραφική δουλειά από σένα. Φρέσκο πράγμα. Ναι. Είμαστε, πολύ χαρούμενοι. Αγάπη μακριά, ένα συντάκι με 5 καινούργια κομμάτια. Έχουμε βάλει και ένα παλιό του Γιάννη του Παπαϊωάννου. Στίχους και μουσική του Γιώργου του Ιωαννίδη, διασκευή την έχει κάνει ο Μπάμπης ο Κατσίκας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συντελεστές, την Λένα τη Χρήστου που έχει γράψει τους στίχους, ένα καταπληκτικό παιδί, και στον Μπάμπη που έχει γράψει τη μουσική, θα τα πούμε και στην πορεία φυσικά. Καταπληκτική δουλειά, εμείς τα ακούμε και μέσα από το ραδιόφωνο του Άστρα, αλλά σας τα έχω δείξει, σας τα έχω βάλει να τα ακούσετε και μέσα από την τηλεοπτική εκπομπή. Σήμερα θα ακούσουμε και συνδυα από το Γιάννη, αλλά φυσικά και live ορχήστρα. Live εδώ, έχουμε φέρει ορχιστράρα τα παιδιά εδώ, τις ευχαριστώ πολύ. Κοντά μου θα είναι και ο αγαπημένος Χρήστος Τσιάμης που θα μας τραγουδήσει και αρκετό δημοτικό τραγούδι που ξέρω ότι αγαπάτε πολύ. Να πούμε κιόλας ότι έχουμε και καταπληκτικό ήχο. Ο φίλος μας ο Άρης ο Καντάκος. Ο Άρης ο Καντάκος που τα φιλιά μου θα τα δώσω σε λίγο. Ακριβώς. Τώρα θα ήθελα. Τι έχει πάθει σήμερα. Ήταν το έτερο χρονισμένο ηλιοκρότημα. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα κάνουμε. Που στο ασύρματο μου μιλάς Γιάννη. Τέλεια. Λοιπόν, ωραία. Και εγώ στο ασύρματο. Όλοι στο ασύρματο. Πολύ ωραία, μέχρι να μου φτιάξω τα παιδιά τον ήχο. Στο τραγούδι σήμερα λοιπόν κοντά μου θα είναι ο Γιάννης ο Μικερτζής. Στο κλαρίνο ο αγαπημένος Μπάμπης Κατσίκας. Στην κιθάρα, να ελέγχω πού είναι η κιθάρα. Από εδώ, κιθάρα μου. Α, τα ξαναείπαμε μαζί με Σαλαγά. Ναι. Μπράβο. Στην κιθάρα μου σήμερα θα είναι ο Θανάσης ο Βασδέκης. Στο μπουζούκι θα είναι ο αγαπημένος που πάλι τα έχουμε πει τηλεοπτικά. Δεν θυμάμαι ποιον ήμασταν. Έλα εδώ δίπλα μου, Γιάννης. Με το Φώτιο Μιχαλάκη. Μπράβο, έχουμε κάνει πολλές εκπομπές. Στο μπουζούκι θα είναι ο Ζήσης ο Μανίκας. Στα πλήκτρα, και ανοίγεις εσύ από εκεί και εγώ από εδώ. Και θα έχω τον αγαπημένο. Εσένα κοιτούσα να πω. Αλλά όχι, έχω άλλο αγαπημένο και όμορφο αγόρι. Λοιπόν, φλίκτρα θα είναι ο Βαγγέλης ο Τσιμπανούδης. Βαγγέλη μου, πρώτη φορά κάνουμε μαζί τηλεοπτικό, γιατί θυμάμαι πάντα φυσιογνωμίες. Στα τύμπανα ο αγαπημένος και λίγο πονηρούλης Θωμάς Κακάτσιος. Ο αγαπημένος μου Θωμάκος. Και φυσικά στο τραγούδι στο δημοτικό σε λίγο θα είναι ο Χρήστος Τζιάμης. Την ορχήστρα μας θα την απολαύσουμε σε λίγο. Θέλω πάρα πολλά mail, θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο αγάπη τηλεοπτική να μου στέλνετε σε όλη τη διάρκεια. Αρχίζουμε, συντονιζόμαστε. Έλα εδώ. Τα παιδιά μέσα στο κοντρόλ είναι πανέτοιμα. Ξεκινάμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο Γιάννη Μικερτζή στη νέα του δισκογραφική δουλειά. Θα παίξουμε το Χόρεψε Μωρό μου. Χόρεψε Μωρό μου. Που εγώ όταν το άκουσα του είπα ότι θα ξεχωρίσει, γιατί έχει και πολύ καλό στίχο και πολύ καλή μουσική και σας ξεσηκώνει. Ακριβώς. Καλή διασκέδαση, καλή χρονιά, πάντα εδώ στην τηλεόραση του Άστρα με πολύ αγάπη τηλεοπτική και αγάπη αληθινή. Πάμε. Ξεκινάμε λοιπόν. Παίρνει το κορμί κι απόψε μάτια μου φωτιά.
σαν χορεύεις με τρελαίνεις, είσαι μια θεά. Χόρεψε μωρό μου, κάνε σαματά κι εγώ θα καίω τα λεφτά. Χόρεψε μωρό μου, σε θέλω σαν τελός, είσαι σου λέω πειρασμός. Χόρεψε μωρό μου, κάνε σαματά κι εγώ θα καίω τα λεφτά. Χόρεψε μωρό μου, σε θέλω σαν τελός, είσαι σου λέω πειρασμός. Υπερβολές, με κάνεις ό,τι θες. Για σένα έρωτα μου και ό,τις βραδιές. Παίρνει το κορμί κι απόψε μάτια μου φωτιά. Σαν χορεύεις με τρελαίνεις, είσαι μια θεά. Χόρεψε μωρό μου, κάνε σαματά κι εγώ τα καίω τα λεφτά. Χόρεψε μωρό μου, σε θέλω σαν τελός, είσαι σου λέω πειρασμός. Χόρεψε μωρό μου, κάνε σαματά κι εγώ τα καίω τα λεφτά. Χόρεψε μωρό μου, σε θέλω σαν τελός, είσαι σου λέω πειρασμός. Σαματά κι εγώ τα καίω τα λεφτά. Χόρεψε μωρό μου, σε θέλω σαν τελός, είσαι σου λέω πειρασμός. Χόρεψε μωρό μου, κάνε σαματά κι εγώ τα καίω τα λεφτά. Χόρεψε μωρό μου, σε θέλω σαν τελός, είσαι σου λέω πειρασμός. Μπράβο! Ναι! Μπράβο! Μπράβο! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ υπενθυμίζω και μία ακόμη φορά ότι ο Γιάννης Μικερίδης σε λίγο θα τραγουδήσει με live ορχήστρα και παλιές επιτυχίες και αγαπημένα σας τραγούδια που αγαπάτε πάρα πολύ και δικά σου. Ακριβώς. Και μη μου πεις, γιατί σίγουρα θα με ρωτήσουν και με παίζεις με τα μάτια και μου κάνεις παιχνίδι τρελό. Είναι δυνατόν να το πούμε. Λοιπόν, πήγαινε, ετοιμάσουμε την ορχήστρα. Τέλεια. Έρχομαι σε ούτε 2,5 λεπτάκια. Πηγαίνω σε live ορχήστρα. Ας δώσω έτσι. 37 δευτερόλεπτα στο μάγειρα. Λοιπόν, μαγειράκο μου, πρέπει να σου στείλω γιατί να σου δώσω χαιρετισμένο από πολύ κόσμο. Ναι. Το ζεϊμπέκικό σου την πρωτοχρονιά συζητήθηκε τρελά. Το ζεϊμπέκικό. Και ναι. Σε έχουν αγαπήσει όλες οι κυρίες που με βλέπουν σε όλα τα χωριά ανά τη Θεσσαλία, άνω των 65. Είναι η ηλικία μου, γι' αυτό. Είμαι στη σειρά. Ενώ εμείς τα νέα τα παιδιά, σε λίγο θα κόψω πρωτοχρονιάτικη πίτα. Ευχαριστώ πάντως τις κυρίες. Όχι, αλήθεια μου, στείλανε. Έτσι. Τι να σου πω τώρα. Πόσα χαιρετίσματα έχω να σου δώσω και να μην σε πειράζω. Και. Α, μου λένε να σου πω τώρα, έχουμε και άλλα τηλεφωνήματα στα κοντρόλ και λένε ότι πίνουν στην υγειά σου σε ποτήρι. Έτσι μου λένε οι κυρίες. Ειδικά στο κοντρόλ, στο βαλάντι τηλεφώνησαν. Ναι, στο βαλάντι προσωπικά. Σε βλέπω στο ποτήρι μου και τέτοια. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα, γιατί ξέρω ότι σας έλειψε πολύ. Θέλω να ξεκινήσουμε με τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε και μετά να πάω σε πολύ τραγούδι. Δημήτρη μου. Λοιπόν, σήμερα, Σάββατο, 11 του μήνα, θα πρόταση για τη σημερινή εκπομπή. Έχουμε κότσι αρνίσο με πουρέ γλυκοπατάτας. Και θα χρησιμοποιήσουμε σέλινο, πελτέ, καρότο, κρεμμύδι, πράσο, φυλαδάφνης, μια πιπερίτσα καυτερή για τη σάλτσα μας, μοσχοκάριδο, παρμεζάνα, αλάτι, πιπέρι και σκόρδο και λίγο βούτυρο. Ωραία. Θέλεις να ξεκινήσεις? Να ξεκινήσω. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο που θα κάνουμε είναι να σοτάρουμε το κότσι, θα βάλουμε με λίγο λαδάκι και λίγο βούτυρο. Να ξεκινήσουμε να σοτάρουμε, να το θωρακίσουμε για να το βάλουμε μετά στο φούρνο. Ναι. Πώς πέρασε, πήγατε πουθενά? Όχι, γιατί δουλεύαμε αυτές τις μέρες. Βέβαια, οικογενειακά, όλα καλά, σπίτι με τα παιδιά, τα δώρα, η Βασίλης. Σας έφερε αρκετά δώρα η Βασίλης? Ναι. Ήταν να μην φέρει αρκετά, δεν γινότανε. Έχει και τρία κορίτσια. Δεν γινότανε.
Λοιπόν, θα αλατίσουμε το κότσι, το αρνίσο. Μπορείτε να το κόψετε σε κομμάτια ή μπορείτε να το βάλετε και ολόκληρο, αναλόγως του πώς θέλετε να το μαγειρέψετε ή ακόμη και να το παρουσιάσετε στο πιάτο. Εμείς το έχουμε τέμα εχίσει όπως θα το παρουσιάσουμε σήμερα στο πιάτο. Λοιπόν, αλάτι, πιπέρι, βάλαμε το λάδι λίγο να κάψει και σοτάρουμε τα τμήματα του κότσι. Βάλτε και τα κόκαλα, πέστε τον κρεοπόλη να σας τα δώσει αν το κόψετε και τα κόκαλα μαζί για να χρησιμοποιηθούν στη σάλτσα μετά, για να δώσουμε γεύση. Ωραία. Τώρα εμείς θα σοτάρουμε λίγο, θα θωρακίσουμε το αρνάκι και θα βάλουμε τα λοιπόν λαχανικά μας μέσα μαζί με το πελτέ να κάνουμε μια ωραία σάλτσα και θα δείξουμε μετά για την γλυκοπατάτα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πατάτα. Θα πούμε και τις ιδιότητες. Ναι, γιατί η γλυκοπατάτα την έφτιαξα και εγώ μέσα στην εβδομάδα. Σε μένα άρεσε πολύ. Σε σένα. Τον είδα. Τον είδα. Τον είδα, δεν άρεσε καθόλου, γιατί δεν θύμιζε πατάτα. Ήταν πιο γλυκιά και δεν μπορούσε να τη φάει. Είναι ιδιαίτερη. Αυτό κάνει και ξεχωρίζει την γλυκοπατάτα από την πατάτα. Γιατί ξέρεις, δεν θέλει ιδιαίτερη διαδικασία. Δεν είναι σαν τις πατάτες που αν δεν τις έκοψε τσέπη, να έβαλα αλάτι, πιπέρι, ρίγανη και γίνανε. Θέλει πολύ ιδιαίτερη διαδικασία. Γι' αυτό και την κάνει ξεχωριστή. Δεν ανήκει σε κατηγορία την ίδια με τις πατάτες. Είναι μια κατηγορία που μόνη της είναι πάρα πολύ ωραία, ιδιαίτερη. Μπορεί να την κάνεις να τη σιγομαγειρέψεις όπως θα κάνουμε το πουρέ και στο φούρνο με αλουμινόχαρτο ή μπορείς να τη βάλεις και στην άμμο να την ψήσεις στη χόβολη όπως τον καφέ τον ελληνικό. Μπορείς να τον κάνεις πάρα πολύ ωραία σούπα. Λοιπόν, κανονικά η διαδικασία είναι να βγάλουμε το αρνάκι και να σοτάρουμε τα άλλα τα λαχανικά, αλλά εμείς για χρόνο τηλεοπτικό θα τα ρίξουμε και αυτά μέσα. Ωραία, άρα προσθέτει όπως βλέπετε. Τι προσθέτει, Δημήτρη μου? Καρότο, πράσο και κρεμμύδι. Θα βάλω και το σκόρδο μέσα. Ωραία. Να αφήσω να σοταριστούν, να βγάλουν και αυτό τα αρώματα και μετά να συνεχίσω τη διαδικασία. Όσο και αυτό λοιπόν, κάνει... λεπτά. Ναι, να φύγω όπως ένα δηλαδή. Ναι. Κάνει αυτό Δημήτρη για να μαγειρέψουμε αληθινά, γιατί σήμερα έχουμε πάρα πολύ κόσμο και γιατί σε λίγο πρέπει να πάω να κόψω και την πρωτοχρονιάτικη πίτα να μου φεύγει και αυτό από το μυαλό, αγαπημένο Βασίλη. Και αν συμφωνείς, μόνο εσύ θα προχωρήσω τη θεματολογία της σημερινής εκπομπής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω, περιμένω τα δικά σας μηνύματα και τώρα η ορχιστράρα μου είναι πανέτοιμη. Πάμε στη live εμφάνιση με ορχήστρα με αγαπημένο Γιάννη Μικερτζή. Θα ακούσουμε πολύ αγαπημένα μας τραγούδια και φυσικά δεν θα λείψει το αγαπημένο που έκανε μεγάλη επιτυχία πριν από πόσα χρόνια, Γιάννη, και ακούγεται ακόμη και σήμερα. Το και με παίζεις. Ναι. Πλάκα κάνω. Πριν ακριβώς 22 χρόνια. Πριν 22 χρόνια είχε ξεχωρίσει, ακουγόταν σε όλα τα μαγαζιά που υπήρχαν στη Θεσσαλία και όχι μόνο, ξέφυγε, πήγε και Αθήνα. Θα είναι μια άλλη εκπομπή, τα έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή. Πάμε λοιπόν να τσαβολεύσουμε, να μην μιλάμε πολύ. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, καλή διασκέδαση. Κάθεσαι απέναντι μου και το βλέμμα σου μυστήριο. Νιώθω κάτι στην καρδιά μου και αρχίζει το μαρτύριο. Έχεις πάνω σε έναν τρόπο μες στη σκέψη μου να μπαίνεις. Έχεις πάνω σε έναν τρόπο την καρδιά μου, την καρδιά μου να τρελαίνεις. Πάμε! Και με παίζεις με τα μάτια και μου κάνεις παιχνίδι τρελό. Και με παίζεις με τα μάτια και κοντεύω να τρελαθώ. Και με παίζεις με τα μάτια και μου κάνεις παιχνίδι τρελό. Και με παίζεις με τα μάτια και κοντεύω να τρελαθώ. Πάμε! Κάθεσαι απέναντι μου και τώρα παίζεις με τον πόνο μου. Ή μου δίνεις την καρδιά σου ή μ' αφήνεις μόνο μου. Τι σου έφτιαξα για πες μου, έτσι για να με παιδεύεις. Στο παιχνίδι της αγάπης πες μου.
νέο να τρέπεις. Και με παίζεις με τα μάτια και μου κάνεις παιχνίδι τρελό. Και με παίζεις με τα μάτια και κοντεύω να τρελαθώ. Και με παίζεις με τα μάτια και μου κάνεις παιχνίδι τρελό. Και με παίζεις με τα μάτια και κοντεύω να τρελαθώ. Φύγαμε, πάμε κι άλλο δικό μας τραγούδι. Τα τσιγάρα μαζί και τη φωτιά. Τα βράδια στα μπαράκια δεν ξενυχτάω πια. Δεν πίνω, δεν καπνίζω, να μην σε θυμηθώ. Τώρα δεν σε γνωρίζω, στον δρόμο για σε δω. Τέλειωσες εσύ για μένα, τέλειωσες. Ήσουνα τα αστέρι μου, μα έσβησες. Τέλειωσες εσύ, για μένα τέλειωσες. Σαν παγάκι στο ίσκι έλειωσες. Σαν παγάκι στο ίσκι έλειωσες. Έλα παπινό! Χορέψτε μωρέ! Τέλειωσες εσύ για μένα, τέλειωσες. Ήσουνα τα αστέρι μου, μα έσβησες. Τέλειωσες εσύ για μένα, τέλειωσες. Σαν παγάκι στο ίσκι έλειωσες. Σαν παγάκι στο ίσκι έλειωσες. Στη ζωή σου κάτι σαν θρησκεία. Τώρα φύγεις, θα'ναι για σένα η ιεροσυλία. Μου έχει έρθει απόψε μια τρελή ιδέα, έτσι για την αλλαγή να κοιμηθούμε μαζί για το πρωί που θα ξυπνήσουμε παρέα. Το μετάνιωσες δεν θα επαναληφθεί. Μου έχει έρθει απόψε μια τρελή ιδέα, έτσι εντελώς ξαφνικά να σε γεμίσω φιλιά και την παρόρευση με αυτή τη βρεις ωραία. Μπορούμε να το δούμε αν θες και σοβα. Όλοι τα χέρια πάνω, θέλω να την τρελάνω. Αν θέλει μια αυτή τη θέλω εκατό. Όλοι τα χέρια πάνω, σύνθημα θα το κάνω. Να έχει πλέον θέμα ψυχολογικό. Έτσι κι αλλιώς με κάνεις ό,τι θες. Δεν είσαι σαν τις άλλες αγαπές που είχα. Έτσι κι αλλιώς με κάνεις ό,τι θες. Σε σένα αυτό που έψαχνα χρόνια βρήκα. Λογική μη ψάχνεις στο νερό τρεμένο. Σ' αγαπάω όμως κακομαθημένο. Κακομαθημένο, κακομαθημένο. Σ' αγαπάω όμως κακομαθημένο. Κι αφού χωρίσαμε και το διαλύσαμε, θέλω να βγω, να πιω και να καταστραφώ. Κι αφού χωρίσαμε και το διαλύσαμε, θέλω να βγω, να πιω για εκείνη που αγαπώ. Κορώνα γράμματα κι απόψε το ρισκάρω. Να στείλω μήνυμα, τηλέφωνο να πάρω. Βγαίνω στους δρόμους και σε ψάχνω τα χαραμάτα. Κι ας παίζω πάλι τη ζωή μου
κορώνα γράμματα. Λες πως έχω πρόβλημα βαρύ. Τι είναι τώρα, μην αφήσεις πάλι στο χωπί. Δεν το αντέχω, δεν το μετανιώσα. Και λες πως καταστρέφομαι. Όπου κι αν βρίσκομαι, κάποια άλλη σκέφτομαι. Λες πως έχω πρόβλημα βαρύ. Ναι, το έχω, μην αρχίσεις πάλι στο χουπί. Δεν το αντέχω, δεν το μετάνιωσα. Κι ας λες πως καταστρέφομαι. Όπου κι αν βρίσκομαι, κάποια άλλη σκέφτομαι. Πάμε! Δεν γίνεται να ξαναείμαστε μαζί. Πως αποκλείεται κι εγώ κομμάτια γίνομαι. Μου λες δεν γίνεται, όμως με ένα σου φίλι καρδιά μου γίνεται, γίνεται. Πάμε να πούμε κι ένα δικό μας τραγούδι που λέει: θα με ζήτας, θα με ζήτας, θα με ζήτας, μα δεν θα ξέρεις που να πας. Μη μ' αγαπάς, μη μ' αγαπάς, μη μ' αγαπάς, αν έτσι ξέρεις να αγαπάς. Αργά, για να λες πως υπάρχουν πολλά μέσα στην καρδιά που έχουν μείνει για μένα κρυφά. Είναι πια αργά, πάρ' το απόφαση κι άσε με πια. Είναι, δεν στο λέω πια αργά. Θα με ζήτας, θα με ζήτας, θα με ζήτας, μα δεν θα ξέρεις που να πας. Μη μ' αγαπάς, μη μ' αγαπάς, μη μ' αγαπάς, αν έτσι ξέρεις να αγαπάς. Θα με ζήτας, θα με ζήτας, θα με ζήτας, μα δεν θα ξέρεις που να πας. Μη μ' αγαπάς, μη μ' αγαπάς, μη μ' αγαπάς, αν έτσι ξέρεις να αγαπάς. Μα δεν θα ξέρεις που να πας. Μη μ' αγαπάς, μη μ' αγαπάς, μη μ' αγαπάς, αν έτσι ξέρεις να αγαπάς. Θα με ζήτας, θα με ζήτας, θα με ζήτας, μα δεν θα ξέρεις που να πας. Μη μ' αγαπάς, μη μ' αγαπάς, μη μ' αγαπάς, αν έτσι ξέρεις να αγαπάς. Έλα! Λοιπόν, κάπως έτσι έχετε καταλάβει ήδη πώς θα κυλήσει η σημερινή μας εκπομπή. Και θέλω σε αυτό το σημείο να πω για το τραγούδι το «Θα με ζητάς», που είναι τραγούδι του Γιάννη Μικερτζή. Γιάννη, έχεις το δικό μου το μικρόφωνο κοντά σου. Το έχεις, έλα από εδώ. Λοιπόν, θα ήθελα για το «Θα με ζητάς», γιατί ξεχώρισε. Καταρχήν, να πω ότι έπαιξε στα τραγούδια του Σφαίρα, στην εκπομπή που κάνει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, η Ράνια Κωστάκη και ο Γιώργος Αλιανός. Σφαίρα αναμεταδίδουμε για την Θεσσαλία εμείς, το ραδιόφωνο του το Best, λοιπόν, που ανήκει στην τηλεόραση του Άστρα. Λοιπόν, κάνανε ένα διαγωνισμό και ανάμεσα σε πόσες χιλιάδες τραγούδια. Από ό,τι μας είπαν, είναι αρκετές χιλιάδες τραγούδια που στείλανε πριν τις γιορτές κομμάτια από όλη την Ελλάδα και επιλέξαν το συγκεκριμένο κομμάτι. Νούμερο ένα και μας το παίξανε στην πρώτη τους ραδιοφωνική μετάδοση που κάνανε μετά τις γιορτές. Λοιπόν, είναι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό για σένα προσωπικά, για τους συντελεστές και για όλη την προσπάθειά σου που κάνεις όλα αυτά τα χρόνια και ευτυχώς ανταμείβεται από τον κόσμο. Πλέον μπορεί όλοι μας να μην βγάζουμε λεφτά. Εγώ το έχω πάρει απόφαση. Λεφτά δεν θα βγάλουμε ποτέ.
αλλά τουλάχιστον να παίρνουμε την αγάπη του κόσμου και αυτή την, πώς να το πω, την ηθική ικανοποίηση. Ακριβώς. Ότι αυτό που κάνουμε μας ικανοποιεί, είμαστε αξιοπρεπείς. Ακριβώς. Και σωστοί με το μέσα μας. Και σεβόμαστε και τον κόσμο. Έτσι. Που τους δίνουμε τη δουλειά μας έξω και είναι πολύ σημαντικό. Και εγώ θέλω να πω για άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δημιουργούς, στη Λένα τη Χρήστο για τον υπέροχο στίχο που έγραψε και στο φίλο μου τον Μπάμπη του Κατσίκα για την καταπληκτική μουσική που έντυσε όλο το κομματάκι. Και... υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σε στηρίζουν και θες να τους πεις τώρα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε κάποια άτομα που με στηρίζουν, που είναι ο φίλος μου ο Μπάμπης ο Κατσίκας, που ήταν ο πρωτεργάτης αυτού του CD. Με έπεισε μετά από τόσο καιρό, μου λέει σε αρκετά χρόνια, μου λέει κάτω, πρέπει να βγούμε, πρέπει να κάνουμε κάτι. Με πήρε σπίτι, με έδωσε κάνα δύο χαστούκια, συνήθα, και ξεκινήσαμε. Τη φίλη μου τη Λένα τη Χρήστο, ένα πολύ τάλλο το παιδί που έγραψε στίχους. Και επίσης θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Λάρι Σενιού, στο φίλο μου τον Βαγγέλη τον Αδαμόπουλο και στον Μάκη τον Ρουμελιώτη, που με στηρίζουν πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθεια. Εδώ. Είναι εδώ κοντά. Που είναι σήμερα εδώ στο παρασκήνιο της εκπομπής. Όσοι θέλετε να μας δείτε ζωντανά, είμαστε ολοζώντανο. Η ώρα είναι 6 και 28 πρώτα λεπτά και 27 για την ακρίβεια, πάντα στην τηλεόραση του Άστρα. Είμαστε επάνω στο δευτερικείο. Όποιος θέλει έρχεται και μας βλέπει. Ετοιμάζεστε και έρχομαι σε λίγο σε εσάς. Πάω να φτιάξω το κότσι για να φάτε. Λοιπόν, τα μηνύματά σας άρχισαν και έρχονται. Στην Κατερίνη τώρα, εσύ αγαπημένη μου φίλη που μου στέλνεις, με βλέπεις μέσα από την τηλεόραση, γιατί το live δεν νομίζω ότι από κοντά στάθηκε ακόμα. Σπύρου Σουφλάρη. Α, κατηλεόραση, μας πιάνει η Κατερίνη. Σπύρο Σουφλάρη, πάρτε το Μιχάλη το χειμωνίδι να κάνουμε κάτι, να το φτιάξουμε, να μπει ο κόσμος μας. Ο Κωστάκης ο Χρυσάφης λοιπόν μας στέλνει χαιρετίσματα από την Κατερίνη και ιδιαίτερα στο φιλαράκι μου το Βαγγέλη το Τζιμπανούδι και σε όλους εσάς. Λοιπόν, από την Κατερίνη, πολλά φιλιά και από εμάς εδώ. Και τώρα πάμε να συνεχίσουμε να στείλω, να απαντήσω στη μαμά μου επειδή δεν προλαβαίνω να της στείλω μήνυμα. Μαμά, αν το ξεσφίξω, αυτό που μου γράφει θα φύγει. Αυτά. Δημήτρη. Αυτό. Τίποτα. Απαντώ στη μαμά μου που μου στέλνει μηνύματα και δεν προλαβαίνω. Μάλιστα, είναι λοιπόν. Έχουμε στην κατσαρόλα μας το κότσι από το Αρνί. Βασίλη, αυτό που πίνεις για καφέ, πού είναι? Τι σε νοιάζει? Να σβήσουμε λίγο το κρασάκι. Μην ελέγχεις τα παιδιά μου τι κάνω. Όχι, να λίγο καφέ, έτσι μια καινούργια μόδα. Να βγάλουμε εδώ, να σβήσουμε λίγο με κρασί. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Τι κάνετε? Θα σου κάνω άλογο. Είναι ο συνεταιρισμός Τυρνάβου. Είναι και λίγους καφές. Η Ματίνα Βουζιανά σε λίγο θα είναι κοντά μου γιατί έτσι θέλω. Αυτό. Λοιπόν, έχω εγώ εδώ, έχω χαιρετίσματα. Σας στέλνει ο Σάκης ο Γαρανίκας. Μπράβο σε όλη την ορχήστρα. Φιλάκια. Βαγγέλη Ζήση έχω εγώ. Ποιον έχω? Α, Βαγγέλη και Ζήση. Ξανθιά υπάρχει αστεία. Νομίζω είναι ολόκληρο όνομα και επίθετο. Φιλάκια σε εσάς πάλι στέλνουνε. Φιλαράκια μου, σας λέει ο Σάκης. Λοιπόν, Δημήτρη, συνέχισε μέχρι να διαβάσω εγώ τα υπόλοιπα, σε παρακαλώ. Έχω ρίξει και το κρασί, έχουμε σβήσει. Ρίχνουμε και τα υπόλοιπα λαχανικά. Σέλινο. Τα φύλλα δάφνης και την πιπεριά την καυτερή. Βάζουμε και τέλος το πελτέ. Ναι. Θα συμπληρώσουμε με λίγο ζωμό. Εδώ μέσα. Έχουμε ρίξει το κότσι, το αρνί, το έχουμε σοτάρει μαζί με κρεμμύδι, καρότο και πράσο. Το έχουμε αφήσει να εκτατμιστεί, ρίξαμε το κρασί. Ρίχνουμε και τα υπόλοιπα λαχανικά μας. Εδώ βάζουμε, συμπληρώνουμε και αλάτι, πιπέρι και θα το αφήσουμε να βράσει σε χαμηλή θερμοκρασία γύρω στις 2 ώρες. Πολύ ωραία. Και ενώ τα παιδιά μου ετοιμάζονται στο κοντρόλ για να περάσω σε πρώτα και απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα για να μου φεύγουν και αυτά, να διαβάσω ένα ακόμη μήνυμα. Θα διαβάσω και αυτά που έρχονται στο κινητό μου. Από το Βασίλη του Βασιλείου. Καλησπέρα, μανίτσα μου. Σε μένα απευθύνεται. Εγώ είμαι η μανίτσα. Σε βλέπω στα κέφια σου και χαίρομαι. Τα χαιρετίσματά μου και στο Μέγα Σεφ. Ποιο λέει? Πού κάποιον? Στο μεγάλο Σεφ Δημήτρη Τερζούδη. Σήμερα έφερε την πιο μεγάλη ψυχάρα του πενταγράμμου. Φίλο αληθινό, επαγγελματία με όλη τη σημασία. Τα φιλιά μου στο Γιάννη Μικερτζή, είσαι κουκλίτσα. Αυτά λοιπόν ως τώρα τα μηνύματά σας και άλλα τόσα που δεν έχω προλάβει. Θα ήθελα να είναι έτοιμο το κοντρόλ μου και ο αγαπημένος Σπύρος Σουφλάρης, ο αγαπημένος Βαλάντης Καπίτσας και Γιώργος Καλόγυρος, αν συμφωνεί και το κοντρόλ της Λάρισσας, να περάσω σε πρώτα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και σε 1,5 λεπτό από τώρα θα είμαστε και πάλι κοντά σας, ενώ περιμένω σε μηνύματα σε Twitter, Facebook, email και ό,τι προλάβω θα απαντήσω. Διαφημίσεις και ερχόμαστε. Γιατί πήγε παρά 25 και θα προλάβω. Λοιπόν, ο Βαγγέλης, εδώ ο δικός μου Βαγγέλης, τα πλήκτρα, κάτσε να δω το επίθετο, ο Βαγγέλης ο Τζιμπανούδης έχει πολύ fan club.
Η Κατερίνη όλη μας στηρίζει και μας βλέπει. Ο κύριος δεν ξέρω να πω Κατερίνη. Είναι ο Δημήτρης ο Σερλετής Μήμος. Σου λέει κάτι, κατάλαβες εσύ. Από πού μας βλέπει αυτός? Φαλάνη. Φαλάνη, ωραία Φαλάνη. Έχω καιρό να πάμε για κεμπάπ να πάμε στη Φαλάνη. Θα, πότε? Θα μαζευτούμε μια μέρα και να πάτε. Ξέρω. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά, μπράβο στην ορχήστρα και ιδιαίτερα στο Βαγγέλη. Περιμένω κατά άλλα σας μηνύματα. Δεν έχω followers στο Twitter και είμαι πολύ στεναχωρημένη εδώ και δύο μέρες. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Και ο Δημήτρης ο Τριζούντης δεν θέλει να με ακολουθήσει. Εσύ το φτιάξαμε προχτές. Θα με ακολουθήσεις. Το φτιάξαμε προχτές και έχω πόσους followers έχω. Καθίστε να δείτε. Α, καταρχήν να σας δείξω μία follower που έχω. Έχω τη Σάντρα Μπούλοκ, το πιστεύετε αυτό, αλήθεια. Μα την Παναγία και τον Χριστό. Όχι, follower. Δηλαδή μέσα στους τέσσερις ακολούθους που έχω, τέσσερις έχω όλους και όλους. Αλλά είναι δύο μέρες. Έχω Σάντρα Μπούλοκ. Βασίλη, δείξτε το. Δεν έχει σημασία το fan club αν είναι Γιώργο που με διορθώνεται. Πού με ξέρει το fan club της Σάντρα Μπούλοκ? Είναι στην Αμερική αυτό το fan club, έτσι. Και με ακολουθεί, να το. Μπίλι, κάνε ένα κοντινό στη Σάντρα, που είμαστε φίλες πάνω απ' όλα, που σάρωσε το βραβείο φέτος. Βλέπετε η Σάντρα Μπούλοκ? Σάντρα Μπούλοκ, Army. Army είναι στρατός. Ναι. Ρε Γιώργο, σίγουρα μας ακολουθεί η Σάντρα Μπούλοκ. Η fan. Είναι. Συνωνυμία και είναι φαντάρος. Όχι. Όχι, είναι το fan club, το γράφει κανονικά, παιδιά. Είναι το fan club και πολύ χαίρομαι. Αλλά θα χαρώ περισσότερο από τέσσερις ακολούθους να έχω περισσότερους. Τώρα, τι σας έλεγα. Έχω μήνυμα από Λένα Χρήστο σε λίγο, τους θα διαβάζω, φιλιά να τη στείλω. Τώρα, Μιτσάκη, δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα. Θα πάω σε ένα τραγούδι live, όπως μας παρακαλούν από το Control και σας ευχαριστώ πολύ. Σε live θέλω τώρα. Και μετά θα είναι μέσα, θα έρθει η Ματίνα Βουζιανά, Αλεξάνδρα Γκαλέκο, όλοι όσοι είμαστε εδώ να κόψουμε την πρωτοχρονιάτικη και την πίτα μας θα μας φεύγει και αυτό από το μυαλό. Σήμερα έχω πάρα πολύ κόσμο και χαίρομαι ιδιαίτερα. Πάμε λοιπόν να διασκεδάσουμε με Γιάννη Μικερτζή και με όλη την ορχήστρα και να πω για μία ακόμη φορά τα παιδιά που είναι κοντά μας, στο κλαρίνο ο αγαπημένος Μπάμπης Κατσίκας, στην κιθάρα ο Θανάσης ο Βασδέκης, στο μπουζούκι ο Ζήσης ο Μανίκας, στα πλήκτρα ο Βαγγέλης ο Τσιμπανούδης, στην τύμπανα ο Θωμάς ο Κακάτσιος και στο τραγούδι σε λίγο θα έρθει κοντά μας για δημοτικό ο Χρήστος ο Τσιάμης. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε τα παιδιά σε live εμφάνιση, Γιάννη μου, και τα λέμε σε λίγα λεπτά. Θυμάμαι όλες εκείνες τις στιγμές που ζήσαμε. Ερωτευμένοι αρχίσαμε κι εγώ με φούσα από τα φιλιά σου. Θυμάμαι όλα τα όνειρα στη μέση αφήσαμε κι ευτυχισμένοι ζήσατε με το καινούριο σου, τον ερωτά σου. Εγωισμό μας πάνω που να βάζουμε. Ό,τι σου ζητήσω είσαι πάντα αρνητική, όμως μένω στο πλευρό σου δίχως λογική. Μα τι σου βρίσκω, δεν ξέρω τι. Την πόρτα ανοίγω, μα ως εκεί ξανακλεινώ και μένω εδώ. Με τι τελείως να τρελαθώ. Δεν ξέρω τι, την πόρτα ανοίγω, μας εκεί. Δεν ξανακλίνω και μένω εδώ,
ότι τελειώσει να τρελαθώ. Πουλάω τρελά κι όποια θέλει αγοράζει, μόνο για πάρτι μ' από εδώ και εξής με νοιάζει. Πουλάω τρελά, δεν χρωστάω σε κανένα, γιατί αποφάσισα να ζω μόνο για μένα. Πουλάω τρελά κι όποια θέλει αγοράζει, μόνο για πάρτι μ' από εδώ και εξής με νοιάζει. Πουλάω τρελά, δεν χρωστάω σε κανένα, γιατί αποφάσισα να ζω μόνο για μένα. Και παρασύρθηκα και διασύρθηκα και στα πατώματα για σένα δεν σύρθηκα. Όλα τα έκανα στον περιστάσιο, το ύψος δεν κρατήθηκα. Χειρότερη να είναι η κάθε σου ημέρα, χειρότερα να ζεις κάθε στιγμή μαζί της. Χειρότερη από εδώ η ζωή και πέρα, και πως περνούσα με τελά να συζητάς μαζί της. Χειρότερη να είναι η κάθε σου ημέρα, χειρότερα να ζεις κάθε στιγμή μαζί της. Χειρότερη από εδώ η ζωή και πέρα, και πως περνούσα με τελά να συζητάς μαζί του. Έχω μόνο ένα ελάττωμα, να αγαπάω τα λάθος άτομα. Και πονάει η καρδιά μου η ρημάδα, σαν την πληγωμένη μου Ελλάδα. Έχω μόνο ένα ελάττωμα, να αγαπάω τα λάθος άτομα. Και πονάει η καρδιά μου η ρημάδα, σαν την πληγωμένη μου Ελλάδα. Φρύτε μου κάποια πουνάκι αισθήματα, κι εγώ θα κόψω τα παραστρατήματα. Βρείτε μου κάποια που να έχει καρδιά, και εγώ θα γίνω απ' τα πιο καλά παιδιά. Βρείτε μου κάποια που να έχει αισθήματα, και εγώ θα κόψω τα παραστρατήματα. Βρείτε μου κάποια που να έχει καρδιά, και εγώ θα γίνω απ' τα πιο καλά παιδιά. Μπράβο. Και ελάτε τώρα γιατί τα μηνύματα μαζεύονται πολλά. Περνάμε πολύ ωραία. Θέλω να έρχεται και αυτό στο σπίτι σας. Μαχαίρι μου, ετοίμασες. Δώσ' μου μαχαίρι, δεν θα σε πειράξω. Αλήθεια σου λέω. Είμαι καλά. Μιλάκο μου, έλα λίγο. Εδώ, δεν με νοιάζει να φαίνομαι εγώ στον αέρα. Λοιπόν, καθίστε να δούμε ποια δεν έχουμε διαβάσει. Λένα Χρήστο. Φιλιά πολλά και από εμάς, Ντέμι μου. Σε ευχαριστούμε για την ωραία εκπομπή. Πολύ σημαντικό πράγμα να στηρίζουμε ένα τον άλλον. Όλοι εμείς θα το διαβάζω αυτό για να μην κάνουμε. Δείτε το εσείς μόνοι σας. Να μην λέμε καλά λόγια ο ένας για τον άλλον. Γιάννη, Μπάμπη, Βαγγέλη, Μάκη, Ντέμι μου, σας βλέπουμε. Λένα, Γιώργος και Κάτια. Πάμε σε επόμενο μήνυμα. Από τη Φωτεινή. Καλεκουράστηκα. Γέρασα, Γιάννη. Κουνιέμαι λίγο, κουνάω λίγο το κορμί μου και λαχανιάζω. Γέρασα, λες. Τι λες, μωρέ, είναι δυνατόν. Σε κουκλάρα. Λοιπόν, καλή χρονιά η Φωτεινούλα μου, καλή χρονιά και σαν Φωτεινή μου και πάντα επιτυχίες. Βάλε, παρακαλώ, τη Βάσια Κατσίκα το μοντέλο να χορέψει σε ρυθμούς Γιάννη Μικερτζή και να μας τραγουδήσει. Γιατί τραγουδάει η μικρή. Περιμένουμε να τραγουδάει. Απίστευτη, βέβαια. Μπαμπίνο τραγουδάει. Σιγά-σιγά. Βάσια, έλα μέσα, αγάπη μου, μαζί μου. Βάσια, αμπίκη η Βάσια. Έλα εδώ, Βάσια. Αγαπώ σε είδα. Πάμε και στο τελευταίο. Έλα εδώ σε μένα. Έλα εδώ σε πάρω αγκαλιά. Και έχουμε τελευταίο μήνυμα. Καλή χρονιά σε όλους. Λοιπόν, καλή χρονιά σε όλους και χαιρετήματα στο ξαδερφάκι μου. Στα πλήκτρα, Βαγγέλη Τσιμπανούδη. Έρε, Βαγγέλη. Ούτε παρουσιάστε. Έλα εδώ, αγάπη μου. Έλα εδώ, μοντέλο μου. Δώστε ένα χειροκρότημα για τη Βάσια. Έλα. Αχ, αδυνάτησα λίγο στις γιορτές. Λοιπόν, τι να κάνω.
Όχι, καλά, το κρατάω καλά το παιδί. Πώς θα μου πέσει, μου λέει, μου σου πέσει το παιδί από το κοντρόλ. Πώς θα μου πέσει το παιδί. Λοιπόν, και πάμε να δούμε και ένα mail, Βάσια. Γιάννη, δείξε Βασιλικό το mail. Τα φιλιά μου να στείλω στην Άντζελα, στον Κώστα αλλά και στην Νικόλ που μας παρακολουθούν. Μας ζητάνε ένα συγκεκριμένο τραγούδι από Βόλο, είναι η παρέα. Είναι πολύ φίλη μου. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Το ζητάει η μικρή Νικόλ. Χατήρια, δεν χαλάμε, θα τα πούμε. Θα τα πούμε γι' αυτό. Βέβαια, λοιπόν, βέβαια. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία και το αφιερώνω σε μένα. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Το μικροφωνάκι δώσ' μου, γιατί θα κάνουμε εδώ μια πρόβα με τη Βάσια. Ζωντανά είμαστε. Ναι. Λοιπόν, Βάσια μου, καταρχήν πες μου, ποιο τραγούδι ξέρεις να τραγουδάς καλά. Και ποιο σου αρέσει πάνω απ' όλα. Ποιο? Το ξέρει. Η Βάσια θεωρώ ότι θέλει λίγο το χρόνο της. Και εγώ την πρώτη φορά που βγήκα στην τηλεόραση, σε μια γωνίτσα καθόμουνα. Σαρμάκο ήμουνα. Θυμάμαι εκεί πέρα και όταν δεν είχα τι να πω. Λοιπόν, δεν είχα τι να πω, ρίχναν βίντεο τα παιδιά. Θα σου δώσω το χρόνο σου. Θα πας στη μαμά, θα πας στον μπαμπά, θα αποφασίσετε μόνοι σας τι ακριβώς θέλετε να τραγουδήσεις και αν θέλεις. Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να κάνεις το τηλεοπτικό σου ντεμπούτο εδώ μέσα από την εκπομπή. Θες εσύ? Όχι. Κοιτάξτε, οι φίρμες έτσι είναι. Δεν είναι όπου πάνε πρώτα. Και εκτός εγώ σου λέει τώρα φιλοξενείται άλλος καλλιτέχνης. Μου δώσε εμένα 3 λεπτά μόνο, δεν νομίζω. Λοιπόν, η Βάσια θα το σκεφτεί με τη μαμά και με τον μπαμπά και θα μου απαντήσει, έτσι. Έγινε, Βάσια μου. Έλα, σε κατεβάσω, Βασίλη, δεν έρχεσαι κι εσύ. Γιάννη, έλα, να την πάρει αγκαλιά, μην μου πέσει το παιδί από το σκαμπό. Πάρτε εσύ αγκαλιά για να. Μπράβο, αγάπη μου. Λοιπόν, να συνεννοηθείτε, εγώ θέλω πάρα πολύ, Βάσια, να μου πει τραγούδι. Τώρα, Μίτσο, κάνει τι θα κάνει, γιατί θα πάω να κόψω την πίτα. Τι θα κάνω. Μίτσο, είπα. Ντίμη, βρε, μου κάνουν οι θαυμαστέ μου, μου κάνουν ο Ντίμη. Ο Ντίμη, ο οποίο γίνει πάρα πολύ γνωστό με το επίθετο και σα αρέσει και πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό και αυτό. Σε λίγο έχω για Make-up Academy πολλά πράγματα. Σε λίγο έχω ένα υπέροχο βίντεο από τον Νίκο Γάμ Μπαλαμώτη που κάνει κάτι πολύ όμορφο το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αυτά, Μίτσο. Μιλήστε, κουράστηκα, πείτε κάτι. Ξέρετε, θε να πάμε να κόψουμε την τούρτα. Τι θα κάνουμε. Αχ, έχω πολλά μηνύματα και έχω από φίλο μου. Όχι, δεν θα πάω να κόψουμε την τούρτα. Έλα, πάμε σε 2 μηνυματάκια ακόμα. Φιλαράκι μου τώρα μεγάλο, ο Μαρτσέλο, όπως είναι στο γιαβρί μου γλυκό, καλησπέρα, δυνατές εκπομπές σε εύχομαι. Τα φιλιά μου σε όλα τα παιδιά, αλλά ιδιαίτερα στους καλούς μου φίλους Μπάμπη, Κατσίκα, Γιάννη Μικερτζή, υπέροχα τραγούδια έγραψε ο Μπάμπης και καταπληκτικά ερμήνευσε ο Γιάννης. Ο Σπύρος ο Πολύμερος είναι. Ο Σπυράκος, πολύ τον αγαπώ. Πολλά φιλιά να στείλω στο Σπύρο και πάμε σε ένα ακόμα και τα υπόλοιπα θα τα διαβάσουμε μετά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Η ορχήστρα τα σπάει, άρχοντας ο Τζιμπανούδης. Ρε Τζιμπανούδι, δηλαδή. Ρε Τζιμπανούδι. Δώστε ένα χειροκρότημα για τον Τζιμπανούδι, δηλαδή. Έχει σπάσει κάθε ρεκόρ σήμερα. Λοιπόν, πάμε, Μιτσάκι μου. Εσύ θα σου φτάσει το καλώδιο. Ματίνα Βουζιανά μέσα, Αλεξάνδρα, δεν πειράζει. Εσύ είμαστε μακιγιάριστε. Πού είσαι, έλα ρε, τι έγινε. Γιατί θα μα πούν κάτι, δεν πειράζει. Ελάτε μέσα, με σινιά τη μέσα. Γιατί θα μα πούνε κάτι που είμαστε μακιγιάριστε. Αυτό το μαχ. Ναι. Τι να κάνω μέχρι να κόψω, πείτε μου, γιατί μου φάνατε το αυτή, ναι. Πού με βλέπει ο Βασίλης. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά μέχρι να κόψουμε την τούρτα. Μα τι να έλα μέσα, αγάπη μου, έλα φιληθούμε. Στο Βασίλη το Φωτίο που αύριο κλείνει είναι το target group, είναι οι ηλικίες που με παρακολουθούν. Μα τι να βγει να. Χρόνια πολλά, αγάπη μου, καλή χρονιά. Το μικρόφωνο φέρε μου, Δημήτρη, να έχει και η Ματίνα. Στο Βασίλη το Φωτίο που αύριο κλείνει τα 4 του χρόνια. Το ευχόμαστε καλή χρονιά, αγάπη μου. Πες πάλι την καλή χρονιά να σε ακούσουν. Αλεξάνδρα, Χρήστο, Γιάννη. Συγγνώμη, πήγα. Αγάπη μου, είσαι πάρα πολύ όμορφη σήμερα. Σήμερα είμαστε χαλαρά. Σε λίγο πας μαγειρεύεις κότσι, Αλεξάνδρα. Δεν πειράζει, θα κάνω διαφήμιση. Και τι έγινε. Έλα, αγάπη μου, είναι από τη δουλειά, δεν πειράζει, Αλεκάκι μου. Φιλί, τι πάθατε. Καλώδια. Λοιπόν, έλα, καλώδια. Χριστάκι μου, να σε φιλήσω. Καλή χρονιά, μουά, αγάπη μου. Καλή χρονιά. Λοιπόν, και του χρόνου να είμαστε γεροί με υγεία πάνω απ' όλα σε όλους εσάς και στις οικογένειές σας. Με ποιο μαχαίρι θες. Αμάν αυτό ο μάγειρας, με αυτό θες. Ναι. Κόβει καλύτερα. Λοιπόν, σταυρώνουμε, υγεία να έχουμε, ευτυχία, αγάπη σε όλο τον κόσμο. Έτσι δεν κάνω, Μίτσο. Ναι. Ναι. Πολύ ωραία. Και ξεκινάμε γιατί είμαστε, θα τα κόψω μικρά γιατί είναι πάρα πολλοί κόσμος. Σταύρωσε πρώτα. Άντε, ναι, στην κόβω. Ναι. Δεν τη σταύρωνα τόση ώρα. Ναι, αλλά την κόβεις κιόλας. Την κόβεις κιόλας. Να την κόψω σταυρωμένη. Συνηθισμένη στα λόγια μόνο. Ωραία. Έλα ρε, είναι γρουσουζιά να κόψω το όνομά μου. Κόψω σειρά, το τεμαχίσω εγώ μετά. Είναι Τέμη τώρα, με την Τέμη.
Λοιπόν, έτσι. Πάνε στη μέση, ναι, στο μέση το όνομα. Έλα, μωρέ, θες και στη μέση, τώρα, αγγλίτσα μου. Ολόκληρο το όνομα, τι γράμμα δεν πήρε, ξαλέ, γιατί να πειράξω. Και τώρα δεν το κόψω το κομμάτι, σας το λέω. Α, δεν το κόβω το κομμάτι αυτό. Λοιπόν, και πάμε να κόψουμε τα πρώτα τηλεοπτικά. Παιδιά, εσείς στο κοντρόλ ετοιμαστείτε για το τραγούδι του Γιάννη από CD τώρα, να πούμε, μέχρι να κόψω εγώ για όλους, έτσι. Λοιπόν, το πρώτο είναι του Χριστού, του Χριστούλη μας. Το δεύτερο είναι... Για το κανάλι. Για το κανάλι Άστρα. Το τρίτο είναι... Για την εκπομπή σου. Για την παρουσιάστρια Ντέμι Αγά και την εκπομπή μαζί. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και πάμε τώρα στις συνεργάτες. Μητσό, Ντίμη, ναι. Πάμε. Λοιπόν, πώς θα ξέρουμε καλά τι το κέρδισε. Πάλε σύρο, πάλε το μισό. Προηγουμένως δεν θα λέγατε τούρτα. Λοιπόν, Γιώργος, Γιώργος, Καλόγυρος. Ναι. Περιμένετε λίγο. Τι τούρτα, Ματίνα. Προηγουμένως δεν λέγατε τούρτα και περίμενα να φάω τούρτα. Καλή είναι πίτα. Λοιπόν, Βαλάντης Καπίτσας, πώς θα ξέρουμε ποιο είναι ποιος. Βάλε διπλά, ναι, βάλε. Βαλάντης Καπίτσας, Βασίλης Καραμπάσης. Έτσι. Αυτό όπως είναι. Λοιπόν, Σπύρος Σουφλάρης από το Βόλο, θα το βάλετε στη γωνία, θα το ανοίξουμε. Ναι. Για να δούμε αν είναι. Λοιπόν, και πάμε. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι τώρα για να την κόψω εγώ για όλα τα παιδιά, γιατί έτσι δεν μπορώ. Αγχώνομαι και χάνω τηλεοπτικό χρόνο. Λοιπόν, Γιώργο μου, είστε έτοιμοι εσείς να περάσω σε τραγούδι με CD? Από τον Γιώργο, ποιο θα ακούσουμε τώρα? Δέστε την. Δέστε την, την παρουσιάστρια και όποιον βρείτε. Πάμε λοιπόν και κόβω την τούρτα και τα λέμε σε λίγο. Πεςτε της αν τολμά να μου πει αλήθεια μια φορά. Καλέ, χειροκροτήστε! Ναι!
Λοιπόν, εμείς ακόμη ψάχνουμε. Μου φύγαν τα ακουστικά, μου φύγαν όλα. Περιμένετε λίγο για να συνονεθώ με το κοντρόλ μου. Τι ώρα πήγε, πήγε 7 παρα 5. Πόπο Παναγία μου, θα προλάβω σήμερα. Για τον τραγουδιστή μας που κουράζεται, κόψαν το κομμάτι. Όχι, κάνει δίαιτα. Θα του κόψουμε, κανείς να βάλω το ακουστικό, παιδιά. Θέλω να μου πείτε, μπορώ να περάσω στο βίντεο που έχω με την κυρία Χρύσα Μπαλαμώτη, να ενημερώσουμε τις νυφούλες τι ακριβώς θα γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο, γιατί γίνεται κάτι πολύ όμορφο. Και έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο θέμα. Λοιπόν, το επόμενο Σαββατοκύριακο στο Classical Imperial γίνεται μια πολύ ωραία εκδήλωση που μπορούν εκεί μετά από ραντεβού οι νυφούλες να πάνε και να δουν κάτι καταπληκτικό που έχουν ετοιμάσει ο οίκος Γάμου Μπαλαμώτη σε συνεργασία πάντα με τον οίκο Βενέτη. Αν λοιπόν είμαστε έτοιμοι, αγαπημένες, είμαστε έτοιμοι, θα ήθελα να περάσουμε να το παρακολουθήσουμε, να τελειώσω για με την τούρτα να πνίγω και τα χεράκια μου. Πάμε λοιπόν να το δούμε, νυφούλες μου όλες στην οθόνη τώρα, σας παρακαλώ πολύ. Πάμε. Το πιο όμορφο ραντεβού σας. Οίκος γάμου Μπαλαμώτη. Πρόβα νηφικού. Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Ιανουαρίου. Για τις μελόνυφες του 2014, μαζί με την εταιρεία Veneti Couture και ο οίκος γάμου Μπαλαμώτη, διοργανώσαμε ένα bridal trunk show. Το οποίο bridal trunk show δεν είναι επίδειξη μόδα σε πασαρέλα με μοντέλα, αλλά είναι καθαρά πρόβα νηφικού, όπου μπορούν οι νύφες να έρθουν να δουν μέσα από μια πολύ μεγάλη γκάμα επώνυμων νηφικών από μεγάλους σχεδιαστές, όπως Δεβί Τουτέρα, Σοφία Τολή, Πιέρ Καρντέν, να δοκιμάσουν και να παραγγείλουν τον νηφικό των ονείρων τους. Classical Larissa Imperial Hotel. Πρόβα νηφικού. By Veneti. Οίκος γάμου Μπαλαμώτη. Σάββατο 18 Ιανουαρίου και Κυριακή 19 Ιανουαρίου, όπου θα είμαστε εκεί από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, αλλά οι κοπέλες, οι υποψήφιες νύφες, θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού στο τηλέφωνο 2410-626-244 για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους πάντα. Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν ιδέες από ειδικό της κομμωτικής, από make-up artist, και θα μπορέσουν να κλείσουν και τη βιντεοσκόπηση και τη φωτογράφηση του γάμου τους. Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Ιανουαρίου θα κάνουμε μαζί πρόβα νηφικού. Διοργανωτής, οίκος γάμου Μπαλαμώτη. Εδώ είμαστε λοιπόν, 18. Κοιτάω γιατί δεν πήγανε την τούρτα ακόμη για να σας λέω και τι κάνω ακριβώς όμως μας ζωντανά. Δεν πήγαν την τουρτίτσα μέσα την πρωτοχρονιάτικη στα παιδιά μου, μέσα στο κοντρόλ. Και να ανοίξετε και το κομμάτι του σουφλάρι να δω αν κέρδισε. 18 και 19 θα γίνει αυτό στο Classical Imperial. Εδώ στη Λάρισα. Απόλυτη είναι Θεσσαλία. Από όπου και μας βλέπετε μπορείτε να έρχεστε. Καθίστε τώρα να κάνω έναν έλεγχο εδώ πέρα, να κάνω μια ανανέωση στα μηνύματα. Να δω τι ακριβώς γίνεται. Α, έχουμε πράγμα, έχουμε πράγμα. Πολύ πράγμα έχουμε ακόμα. Λοιπόν, του Γιώργου το τελευταίο το διάβασα. Πάμε να δούμε λοιπόν. Μπιλάκο, έρχεσαι λίγο πιο εδώ για να με βολεύεις, μπορείς. Μπιλί. Εσένα λέω, αγάπη μου. Τι έπαθες. Μαζί μου. Α, έλα λίγο πιο εδώ για να βολεύομαι και εγώ να τα διαβάζω πιο σωστά, αν γίνεται τριλοπτικά. Λοιπόν, Ελένη Τσιανάκα, καλή χρονιά, Ντέμι. Θα ήθελα να ακούσω το Όλα είναι ένα ψέμα του Βασίλη Καρά. Πω, ποιο είναι αυτό. Τραγούδα το λίγο εδώ. Ένα ψέμα. Πω, τι ωραίο αυτό. Ωραίο τραγούδι. Θα δούμε αν θα προλάβουμε. Αν δεν μπορέσουμε να το πούμε, θα μας το πει ο Βασίλης ο Καραμπάσης. Είναι Καράς, κατευθείαν. Δώσε, Βασίλη, δώσε μας λίγο ήχο φωνής. Χωρίς δεν σε βλέπει ο κόσμος. Έλα, ησυχία απόλυτη. Καλέ λίγο. Δεν μας βλέπει κανένας, μόνος είναι εδώ. Όλα είναι ψέμα. Και τι έχει, κονάρα. Δικό στρέφμα, ξέρεις φοβάμαι. Το σκοτάδι δεν μπορώ. Τρελαίνω. Έλα! Φιλενάδα, στο τραγούδι σε τώρα επαγγελματίας μεγάλος, απλά τον έχω κρυμμένο πίσω από την κάμερα, Βασίλη, στο είπαμε εσένα. Λοιπόν, πάμε συνέχεια στα μηνύματά σας. Έλα, ρα. Γιατί δεν, Γιώργο, γιατί δεν έχω ίντερνετ. Κάντε restart τα μηχανήματά σας και μέχρι να μου έρθει το... Θα μου έρθει. Εντάξει. Μα την άκοπες πώς πήγε η By Nature τώρα το Χριστούγεννα, αγάπη, μέχρι να μου έρθει το ίντερνετ. Ναι, τώρα και ήρεμα. Ήταν τα πρώτα Χριστούγεννα στο Βόλο. Γιατί πού ήσουν τα άλλα? Δεν είχαμε ανοίξει το μαγαζί. Α, αυτό εννοείς. Ναι. Για την By Nature, δεν μιλάμε. Ναι.
Ήταν τα πρώτα Χριστούγεννα που ζήσαμε στο μαγαζί. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχε κούραση. Είχε δουλίτσα αρκετή. Αλλά τα Χριστούγεννα ο κόσμος έχει και άλλη διάθεση. Εγώ πρέπει να πω συγχαρητήρια καταρχήν. Δεν ξέρω ποιανού πρωτοβουλία είναι αυτή. Με εντυπωσιάζει από πέρυσι το Βόλο. Το πόσο όμορφα στολίζετε τους δρόμους σας, ναι. Τους πεζοδρόμους, δηλαδή παντού όπου αν πήγαινε στο κέντρο του Βόλου, δεν ξέρω αν βρέθηκαν πολλοί Θεσσαλοί, είχε κόκκινη μοκέτα έξω από τα μαγαζιά σας, χριστουγεννιάτικα λιθινά δέντρα, αυτά πώς σας τα κλέψανε, φέτος... δεν ήταν κλειδωμένα κάτω. Όχι, όχι, δεν ήταν. Πώς θα τα κλέβαν τα βράδια. Και πόσο καιρό θα κλέψουν. Για μία εβδομάδα. Και παιδιά, ειλικρινά, μόλις τελείωσα τα δέντρα, ήταν ξεκλείδωτα. Γιάννη, λέτε από την κουζίνα. Τα δέντρα ήταν ξεκλείδωτα. Ναι. Ας πούμε, ναι. Μπορεί κάποιος να σκεφτεί το βράδυ να πάει να τα κλέψει. Ναι. Να τα φορτώσει το φορτηγό και να πάει να τα πουλήσει, ρε παιδιά. Μόνο εσύ να το σκέφτηκες αυτό. Είναι κάτι που ζει για μια εβδομάδα να κλέψει κάτι τώρα ολόκληρο και είναι και τεράστιο. Καλά, εγώ αν βγάλω έξω από το κανάλι, τι να σου πω, ένα καφάσι να βγάλω, μου το κλέβουν σε χρόνο ντετέ. Πού να βγάλω το δέντρο, είναι καλά, είναι πολλά. Είχαν πάρα πολλά, εκατοντάδες χριστουγεννιάτικα δέντρα αληθινά στο Βόλο. Φέτος, ναι, και όχι παλιότερα ήταν μόνο στην περιοχή των στις καφετέρειες. Βασίλη, δεν μου έρχεται φέτος το ίντερνετ. Φέτος βάλαμε και σε όλα τα καταστήματα. Και στη Δημητριάδος και στην Ιάσο, όλα στα πεζοδρόμια, ναι. Ναι, είχε μια κόκκινη μακέτα. Ναι, εγώ παιδιά, είναι η φυσιολογική σκέψη του κάθε ανθρώπου. Αν ήταν γλάστρα, ίσως. Αλλά τώρα τι, για να τους μαραθεί σε μια εβδομάδα. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πεις, αναμενόμενη κίνηση του κόσμου, η αγάπη που σου έδειξε, γιατί εγώ τα ξέρω και τη μιλούσατε και σε προσωπικό επίπεδο και χαίρομαι ιδιαίτερα. Ναι, 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 ήπιαμε καφεδάκι, μιλήσαμε, γνωρίσανε το μαγαζί, πολλοί κόσμος που δεν το ήξερε, mm-hmm. παρόλο που έχουμε ανοίξει από το Πάσχα. Αλλά ήταν ωραία, ναι, αναμενόμενη κίνηση νομίζω. Και μάλιστα υπήρχε και πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος ήθελε... Και μου έλεγε ότι περνούσε πάρα πολλές φορές έξω από το μαγαζί και ήθελε τα Χριστούγεννα να πάρει ένα δώρο από αυτό το μαγαζί. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ, πάρα πολύ όμορφο. Και ήθελε και δύο λαρισσές, οι οποίες αγοράζουν την By Nature εδώ στη Λάρισα. Mm-hmm. Και με την εκπομπή σου εδώ που σε αγαπάνε και σε βλέπουνε, ήρθανε να με γνωρίσουν εκεί. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Χαίρομαι ειλικρινά ιδιαίτερα. Θα πούμε πολύ περισσότερα. Μαντινάκη, θα μείνεις μέχρι το τέλος της εκπομπής. Ναι, εννοείται. Πολύ ωραία. Έχουμε τόσο ωραία ατμόσφαιρα εδώ πέρα και θα φύγω. Α, θα πάω σε διεθνείς, παιδιά. Εγώ, χωρίς επαφή με τον τηλεθεατή μου και την τηλεθεάτριά μου, που μου έχει στείλει τόσα μηνύματα, δεν μπορώ να κρατήσω στον αέρα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Σπυράκο, είσαι έτοιμος να περάσουμε, να μας φύγουν και τα επόμενα σπότ οι διαφημίσεις μας, για να ολοκληρώσω μετά το κότσι. Να φάει η Ματίνα, γιατί η Ματίνα μου δοκιμάζει όλα τα πιάτα. Για να έχω φάει γλυκοπατάτα ποτέ ξανά, πουρέ. Να γύρεψα εγώ προχτές. Αλήθεια. Και την πέταξα όλη. Γιατί δεν την έφαγε κανένα. Εγώ κάνω διατροφή. Δεν τρώω γλυκοπατάτες και τέτοια. Εγώ έφαγα μπρόκολο και... Α, κάνω ένα καινούριο με μπρόκολο και αυγό, θα σας πω τώρα. Στεγνώνετε, ναι. Θα σας πω σε λίγο τι κάνω. Η πατάτα είναι ιδιαίτερη πάρα πολύ για δίαιτα, έτσι. Όχι, θα σου πω εγώ. Διαφημίσεις και ερχόμαστε σε 2,5 λεπτά. 2,45 για την ακρίβεια. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Για την ώρα το φλουρί δεν ευρέθη. Αλλά θα κάνω κλήρωση γιατί είμαι μάγκας. Γιατί υποσχέθηκα να πάω και 2-3 κομμάτια τούρτα, οπότε δεν. Θα μου πεις να πάρεις τούρτα εκεί που έχεις υποχρέωση. Μείνουν 2-3 κομμάτια, θα κερδίσουν αυτό το φλουρί, θα πάρεις. Όχι, αγάπη μου. Θα κάνω κλήρωση και θα μου τα φτιάξει τώρα η Δημητρούλα τα ονόματα όλα ένα-ένα και θα γίνει χαμός. Α, θα κάνω κλήρωση αξιοκρατικά μόνη μου. Εντάξει, αφήστε το. Θα κάνω εγώ μόνη μου. Αξιοκρατικά κλήρωση, τέλεια για αυτούς που κουράζονται για αυτή εδώ την εκπομπή. Δεν είναι πιο έντιμο για αυτούς που κουράζονται πολύ σε αυτή εδώ την εκπομπή να δώσω τα δύο δώρα που έχω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εσύ δούλεψες. Όχι, ήσουν σταδιώδια. Α, το πήρες σε ρί. Λοιπόν, θα σκεφτώ και θα σας πω. Πάμε σε μηνυματάκια. Πάμε στο μήνυμα που μου έστειλε η Άσπα. Άσπα μου, πολλά φιλιά. Καλή χρονιά με αγάπη. Ντέμι, σε Θεά. Άσπα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μικερτζής τα σπάει. Μου λέει και το Λάρισα Νιού είναι στην κορυφή. Και εμείς σας αγαπάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Ασπασούλα μου. Λοιπόν, πάμε. Α, έχω πολλά. Πάμε στη Ραφαέλα στο μήνυμα. Βασίλη, τα βλέπει ο κόσμος στα μηνύματα. Μην νομίζω ότι τα λέω από μόνη μου. Τα βλέπει, Δείξτε τις καρδιές που μου στέλνει η Ραφαέλα, πόσες καρδούλες μου στείλει. Κοιτάξτε πόσες. Γεια σου, Ντέμι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, πολλά φιλιά. Θα ήθελα να πούν τα παιδιά τα καγγέλια, αν γίνεται παρακαλώ. Τσιάμιστα, αχώ. Ωραία, θα γίνει καγγέλι σε δευτερόλεπτα. Πάμε τώρα και στο άλλο μήνυμα που έχω.
Παιδιά, πολύ μου αρέσει αυτό το παιχνίδι. Μην σας πω θα κάνω 2 ώρες εκπομπή μόνο τέτοια με μηνύματα. Γιατί τι σας πειράζει. Εγώ πολύ ωραία περνάω. Δεν θα έχω ούτε μαγειρική ούτε τίποτα. Μα τι είναι, θα είσαι. Στην εκπομπή κανονικά. Εγώ θέλω να τρώω. Θα τρως, θα σου παίρνω delivery. Ντέμι μου. Λοιπόν, Αναστασία, μου το δικό σου μήνυμα διαβάζω. Ντέμι μου, αγάπη τηλεοπτική, εύχομαι το 2014. Σε παρακαλώ. Ναι, σε παρακαλώ, άμα παίξεις δημοτικά, τον πατέρα μας μεγάλωσες, εγώ μεγάλωσα τον. Θα ήθελα να ακούσω. Α, νόμιζα ο πατέρας της κοπέλας έχει μεγαλώσει μαζί μου. Πώς λέγεται? Α, νόμιζα μεγάλος ο πατέρας της κοπέλας μαζί μου. Και λέω, όσα χρόνια πια είμαι. Αρχαίο έχω γίνει. Λοιπόν, ωραία, το έχω το πατέρα με μεγάλωσες. Και αυτό θα το παίξω. Για σένα, αγάπη μου Αθανασία. Περιμένω και άλλα μηνύματα. Τώρα θα μπω και στο mail λίγο, γιατί εκεί σας έχω λίγο αδικημένους. Και φυσικά, δώστε ένα χειροκρότημα. Έχω άλλους 2 followers. Έχω 6. Εντάξει, μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Δείξε, Βασίλη, από 4, 2 μέρες το έχω. Καλενάτο. Να, 6. Ναι, ξέρεις όμως, Γιάννη, το Facebook μόλις τα ανοίγω, σε ένα μήνα κλείνει. Έχω 5.000 just. Λοιπόν, άρα πάμε στο αυτό που είναι πιο εύκολο, το Twitter. Και θα tweetάρω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα, πάμε να ακούσουμε δημοτικά. Μίλησα πολύ, γιατί άλλο κάνεις, εσύ είπες. Και τώρα, πάμε. Θέλω ένα τηλέφωνο. Με ζητάει ο κόσμος τα τηλέφωνά σας. Αποφασίστε μετά ποιο τηλέφωνο θα δώσουμε. Με ζητάνε για χωροεσπερίδες. Πώς λέγεται? Χωροεσπερίδες. Τι? Εσπερίδες. Τι είναι? Χωροσπερίδες. Εσείς δηλαδή πήγα σε μια χωροσπερίδα. Τι λέμε, χωροεσπερίδα. Ξέρω εγώ. Τι είναι, Γιάννη? Χωροσπερίδα μόνη τη. Εσπερίδα δεν είναι. Είναι ο χορός και η εσπερίδα. Κάποια θεά. Λέω τώρα. Κάτι θα ήταν. Τέλος πάντων, με ζητάνε για εκδηλώσεις διάφορες στο τηλέφωνά σας. Τώρα, στην ορχήστρα, εγώ τώρα θα έχω στο τραγούδι το Χρήστο το Τζιάμι. Πάμε δημοτικό και αυτά που ζητήσατε. Στα τύμπανα παραμένουν Θωμάς Κακάτσιος. Στα πλήκτρα Βαγγέλη Τζιμπανούδης. Στο μπουζούκι ο Ζήσης. Μπουζούκι θα παίξει στα δημοτικά. Δεν θα παίξει. Στην κιθάρα, δεν θα σε κάνω πρόθεση άλλη. Στην κιθάρα Θανάσης Βασδέκης και στο κλαρίνο φυσικά και το μεγαλύτερο χειροκρότημα Μπάμπης Κατσίκας. Πάμε, δυναμώνουμε ένταση. Άιντε παίξε μας το καγκελάκι. Άντε γεια σου ρε παπί, άιντε με το κλαρινάκι. Άιντε! Άντε δεν καημός. Άιντε θα τρελαθώ. Άιντε με το καινούριο το συντάκι. Άιντε για σου μη κερτζί για να έχει. Άιντε μας ακούνε, άιντε τα καγγέλια, άιντε μες στον άστρα με τα γέλια. Άιντε
και τι καημός. Άιντε θα τρελαθώ, παμπί μου. Πατέρα μας μεγαλώσες με πίκρες και με πόνους. Όχι τώρα που μας παντρέψεις, μας έκανες γειτονός. Δεν έχουμε παραπονό, πατέρα μας, πως εμά. Γιατί τα παλιό χωράφα μας τα έχεις μοιρασμένα. Άιντε κι είμαστε μια παρέα μωρέ τα καημένα. Άιντε παιδίξει οχτώ πέ, για η κυρά δάσκαλα. Μωρέ να είναι παιδίξει οχτώ πέ, για κάτσε με τραγή, όπα ε! Ήμασταν όρκοι σε μένα βρε τα καημένα. Στο Χριστό στη Φάνα για η κύρα δάσκαλα. Στο Χριστό στη Φάνα για όμορφες κι λιμπαριά να φράτες. Ο Βολός και η Λαρίσα σαν τες γαλανομάτες. Ο Βολός και η Κεράσα σαν τες γαλανομάτες. Πήγαν μωρέ, πήγαν τα γυδιά στο Μαντρί. Έτσι βρε τα πρόβατα στη Στρούγκα, φρύσουλα κι αδέρφουλα. Βρε τα πρόβατα στη Στρούγκα, φρύσουλα κι αδέρφουλα. Τα γαγίδια και τα πρόβατα, τα από εδώ πάνε τα από εκεί, βάλε τα μέσα στο Μαντρί.
καρδιά αγαπημένα. Την είδα και μου θύμισε ξανά τα περασμένα. Μια αγάπη απ' τα παλιά, βρε δυο μάτια αγαπημένα. Και την είδα και μου θύμισε ξανά τα περασμένα. Το φανταστώ πως θα αρχίσα να βρω άντε και φρέτα πάνω κάτω και πάω να τρελαθώ. Άντε που να το φανταστώ ρε πως θα την ξαναβρω ρε και φρέτα πάνω κάτω μέσα σε ένα λεπτό. Μια αγάπη απ' τα παλιά ρε δυο μάτια αγαπημένα την είδα και μου θύμισε ξανά τα περασμένα. Δε σου κάνω τον Άγιο, αχ αμαρτήσα. Για μια νύχτα παράνομα, αχ περπάτησα. Δε σου κάνω τον Άγιο, αχ αμαρτήσα. Για μια νύχτα παράνομα, αχ περπάτησα. Σε ένα γύλι βίλησα και το έχω μετανιώσει. Συγχωρά με καρδούλα μου, βάρια σε έχω πληγώσει. Τι που ήταν το σώμα μου, δεν ήταν η καρδιά μου. Συγχωρά με βασούλα μου, έλα πήγα κοντά μου. Δεν σου κάνω τον Άγιο, αχ αμαρτήσα. Για να νιώθω τα παράνομα, αχ περπάτησα. Δεν σου κάνω τον Άγιο, αχ αμαρτήσα. Για να νιώθω τα παράνομα, αχ περπάτησα. Άντε βρε μιλίτσα μου, ρε το αίμα θόλο το χωριό, ρε πολύ κουτσό πονιό. Ρε μιλίτσα μου, μιλίτσα μου, για μίλα μου, κουτίτσα μου, σου κάνα εγώ. Ρε τι μου κάνεις κι εσύ, κι αγαπιόμαστε πολύ. Πω μας έκανε κακό αυτός ο πειρασμός, μας έγινε καημός. Έλα Γιάννη, πάρε τη βάση αγκαλιά και πάμε στην κουζίνα. Πάρε την αγκαλίτσα εσύ. Άντε σιγά σιγά να γίνεις και πατέρας, να μου φέρνεις εδώ την κόρη σου, το γιο σου. Και εσύ τη δική σου. Ναι. Θα τα έχουμε εδώ, θα παρελά. Δεν είπες τίποτα όμως. Τι να πω καλέ, πού είναι το μικρόφωνο που είπες το λέτε. Τα μικρόφωνα. Τα μικρόφωνα αγαπημένα. Σου πέσανε τα μικρόφωνα από τα χέρια. Έλα, πες τι να σου πω. Ναι, σου πέσανε τα μικρόφωνα από τα χέρια. Ναι, για πες. Και τη δική σου και το δικό σου γιο. Ναι, φυσικά. Από γιο θα κάνω εγώ. Γιο. Είμαι μικρή ακόμα. Δυο ή γιο. Γιο, όχι γιο. Θα κάνω γιο, αλλά θα κάνω δυο. Δηλαδή θα κάνω ένα γιο και μια κόρη. Με τη μία. Θέλω πρώτα να κάνω το γιο. Και μετά κάνεις και τα δύο με τη μία. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Ακούς ήρωα. Λόγω ηλικίας το λες αυτό. Όχι. Ακούς ήρωα. Λόγω θερμότητας. Θέλεις γιο-γιο. Λοιπόν, πήγαινε από εκεί. Βάσε μαζί μας, θα μας τραγουδήσεις αγάπη μου. Θα πούμε το δώστε την. Όχι, δεν τραγουδάει και να σου πω και κάτι. Η σωστή καλλιτέχνης έτσι είναι. Ποια είσαι η κυρία μου, σου λέει. Καλέ, πάτε από εκεί. Λοιπόν, ποια είσαι η κυρία μου, σου λέει, που θα με φέρει επειδή εγώ ήρθα απλά να σε δω. Δεν έχω κάνει τις πρόβες μου. Με τον μπαμπά καταρχήν, σου πει. Δεν έχω κάνει τις πρόβες μου, δεν έχω ετοιμαστεί κατάλληλα και θα σου βγω εγώ. Πάμε να δούμε αν έχουμε άλλα μηνύματα. Τώρα να ζητήσω. Α, έχω και άλλα μηνύματα. Α, παιδιά, αυτό είναι μήνυμα για εσάς. Μου λέει η φίλη μου η Φωτεινή. Έχω και από τον. Είναι τούτου. Ξεματιάστε με, μαμά. Από τον Αλκιβιάδη το διάβασα. Α, αυτό λέγεται το μάγειρα, γι' αυτό το πώς πέρασα, αλλά θα το διαβάσω. Λοιπόν, χρόνια πολλά, πολύ καλή χρονιά με υγεία, αγάπη και χαρά. Χαιρετίσματα στον Δημήτρη από τον Άλκη, θα καταλάβεις.
Μάγειρα, ε! Ωραία, γεια σου, ρε. Λοιπόν, αυτό για σένα. Πάμε τώρα. Ελένη, Ελενάκη, δεν θα προλάβω να πω άλλο τραγούδι. Το μαντίλι θέλω να του καψάλι, δεν προλαβαίνω δυστυχώς. Λοιπόν, Ελένη, σου τραγουδήσαμε εσένα του Καράπου, σου τραγούδισε ο Βασίλης. Μου λέει τώρα η φίλη μου η Φωτεινή, που δεν θα με ενημερώνει ότι πρέπει να κάνω και Instagram. Γιώργο, Βαλάντη. Δεν εγώ. Φωτογραφίες. Θα το έχω το άλλο Σάββατο. Θα πρέπει να το ελέγχω και αυτό εγώ. Ή θα το ελέγχετε εσείς. Θα το ελέγχετε εσείς. Ωραία, θα κάνω και Instagram, γιατί μου λέει, Ντέμι, θα ήθελα να κάνεις και Instagram, να έχεις όλο το πακέτο, δηλαδή τι θα έχω. Από την ανοιχτή αγορά, να πάω να το πάρεις. Εγώ θα πάντως θα το φτιάξω, το άλλο Σάββατο μου υποσχέθηκαν τα παιδιά ότι θα μου το κάνουν αυτό και θα σου στείλω μετά τη διεύθυνση του email μου. Αγάπη τηλεοπτική, όπου ήτα H, παπάκι, hotmail.com. Hot θα ήμουν άλλωστε. Έτσι ήταν πολύ εύκολο. Λοιπόν, τώρα καθίστε όμως να ζητήσω συγγνώμη από τη Λανότητα Εντεποτέ Makeup Academy. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με το βιντεάκι που ετοιμάσαμε, τις φωτογραφίες, αλλά αυτά που είναι να πω θα τα πω εγώ όπως πρέπει, γιατί από αυτή την εβδομάδα ξεκινάνε σεμινάρια νηφικού μακιγιάζ από την Ακαδημία Λανότητα Εντεποτέ Makeup Academy. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Ότι αν είστε επαγγελματίας, είτε και μη, και θέλετε να κάνετε κάποια ιδιαίτερα σεμινάρια ώστε να ξέρετε να κάνετε νηφικό μακιγιάζ, αυτό γίνεται αυτό το μήνα στη Λανότητα Ντεποτέ Makeup Academy. Τι ακριβώς γίνεται? Τεχνικές προσώπου και τεχνικές ματιών, θεωρία διορθωτικών χαρακτηριστικών, αναλυτική χρωματολογία, νηφική ανάλυση χρωματολογίας και αρμονίας. Τώρα, από τις καθηγήτριες υπάρχει προσωπική επίβλεψη, ιδιαίτερα πάντα τα μαθήματα, και αυτό θέλω να το τονίζω, ευέλικτο ωράριο μαθημάτων και στο τέλος παίρνετε βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου. Πάντα για νηφικό μακιγιάζ μιλάμε. Αφορά και σπουδαστές φυσικά που με βλέπουν από σχολές κομμωτικής και αισθητικής που θέλουν να ασχοληθούν αποκλειστικά με το νηφικό μακιγιάζ. Όσοι πάτε από την εκπομπή μας, έχετε ένα 30% έκπτωση αφού δηλώσετε το όνομα της εκπομπής μας Αγάπη Τηλεοπτική. Τηλέφωνο 2410-288-277, 2410-288-277, και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ προσωπικά και τη Βάσο αλλά και την Νατάσα Παλούκα, τις καθηγήτριες της σχολής που επιμελούνται και το δικό μου make-up. Τώρα, το επόμενο Σάββατο σας έχω μεγάλη υποτροφία δώρο, θα τη δώσω αυτή, άρα σας θέλω όλους εδώ. Προλαβαίνεις να μαγειρέψεις? Δεν υπάρχει περίπτωση. Ερνή, και εσύ μου φέρε σήμερα. Τι ήθελες να φέρω? Φέρε μου. Άμα έφερε ένα μπριζόλα θα την κάνω πιο γρήγορα. Τάκα, τάκα. 2 λεπτά από τη μία, 2 λεπτά από την άλλη. Θα σου δώσω δύο τηλέφωνα παραγγελίας, θα μας έρθει πιο γρήγορα. Έλα, μωρή Μητσάκη, μην μας παρεξηγεί σήμερα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ένα μεγάλο μπράβο στην ορχήστρα. Καλή συνέχεια από Ιωάννα Τίγναβο ήταν το επόμενο μήνυμά μας. Και κάτι άλλο, παιδιά, ήθελα να σας πω. Έχει πάρα πολλά. Που δεν θυμάμαι τι. Γιάννη, πήγαινε από εκεί να ετοιμαστείς εσύ. Live θα μας πεις, μου λένε, για την ώρα. Live, θέλω live. Καψούρα τώρα θα τραγουδήσω. Με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Πάμε σε live ορχήστρα. Πάμε και σε ένα ακόμη μήνυμα. Καλησπέρα. Ντέμι μου, καλή χρονιά. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλη την ορχήστρα, αλλά προσωπικά και στο Γιάννη Μπικερτζή. Ντέμι, σε κούκλα, Άννα Σωτηρίου, σε ευχαριστώ, Ανούλα μου, πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν, για να μην κλέψω καθόλου χρόνο, πάμε στα παιδιά και μετά θα πω και τραγούδια από CD. Θα μας πάρει ο χρόνος. Λοιπόν, πάμε να καψουρευτούμε, να αγαπήσουμε. Α, και να μην ξεχάσω, θα δώσω και 2 δώρα για το φλουρί που δεν βρήκε κανείς εδώ πέρα. Πάμε. Αν δεν σε είχα ερωτευτεί κι αν δεν ήσουν απληγή, θα ήταν όλα ίδια, ίδια με το χθες. Μα ήρθες και με καις. Μαζί σου πέρασα πολλά και νιώσα πιο δυνατά. Έκανα θυσίες, γνώρισα γκρεμό δίπλα στον Θεό. Ένα τσιγκανάκι είπε πως ερώτας με βρήκε στο δικό σου σώμα αγκαλιά. Είπε να προσέχω όμως, θα είναι αποτομός ο δρόμος και θα μας σκοτώσει
ξαφνικά και θα μας σκοτώσει ξαφνικά. Αν μετρήσω τα λάθη, φταίω μόνο εγώ που δεν κράτησα κάτι για μένα. Μην λες πως λυπάσαι, ψέμα είναι κι αυτό που μπορείς να το πεις στο καθένα. Αν μετρήσω τα λάθη, φταίω μόνο εγώ που δεν κράτησα κάτι για μένα. Μη μου λες πως λυπάσαι, ψέμα είναι κι αυτό που μπορεί να το πεις. Εγώ είναι να εμπιστευτώ πάλι εσένα ποτέ ξανά. Κομμάτια εγώ δεν γίνομαι για σένα ποτέ ξανά. Με τσάκησες, με ρήμαξες, σαν να μου είναι ο κυρότερος εχθρός σου. Γι' αυτό ποτέ μην ξαναπείς πως είμαι ο άνθρωπός σου. Με τσάκησες, με ρήμαξες, σαν να μου είναι ο χειρότερος εχθρός σου. Γι' αυτό ποτέ μην ξαναπείς πως είμαι ο άνθρωπός σου. Λείπει πάλι ο Θεός και εκεί μην ενοχλείται, έξω στην πόρτα του και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς τα χτυπάνε και πάλι στα χείλη μου, μόνος μου μέτρησα, μια καρδιά να σου φυτέψω δεν μπορώ. Λείπει πάλι ο Θεός και εκεί μην ενοχλείται, έξω στην πόρτα του και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλη μου, μόνος μου μέτρησα, μια καρδιά να σου φυτέψω. Φεύγοντας ξέχασα να πάρω την καρδιά μου και κάτι πάλι πράγματα. Μια βαλίτσα πόνο και τα όνειρά μου και με πιάσαν τα κελάματα. Φεύγοντας ξέχασα να πάρω την καρδιά μου και κάτι πάνω πράγματα. Μια βαλίτσα πόνο και τα όνειρά μου και με πιάσαν τα κλάματα. Και με πιάσαν τα κλάματα. Και τα πάω όλα πάρα πολύ γρήγορα. Ετοιμάσαι μου το τραγούδι από συντή, το επόμενο που έχει ο Γιάννης Μικερτζής, για να κλείσω μετά με μια ενότητα live. Βασίλη, θέλω να έρθεις εδώ κοντά, γιατί έχω πολλά μηνύματα στη δημοσίευση που έκανα και δεν τα είδα καθόλου. Λοιπόν, Γιάννης Μικερτζής, τα σπάει, ένα μεγάλο μπράβο. Είναι χιλιάδες σήμερα τα μηνύματα. Ειλικρινά σας ευχαριστώ για περιφερειακό επίπεδο, για περιφερειακή εκπομπή. Είναι... Καλέ, μου βάλετε το ματσούκι εδώ. Αφήστε να κάνω έτσι. Περιμένετε. Να το δώσω στη... Το πέταξα τώρα, σε λίγο. Το πέταξα πολύ διακριτικά. Λοιπόν, μπράβο σε όλη την ορχήστρα. Χρόνια πολλά, Ντέμι, μου λέει Δώρα η Λαλά. Καλή χρονιά να έχεις, σε τέλεια. Φιλάκια πολλά και καλή συνέχεια. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χαιρετίσματα στο Δημήτρη, στον Άλκη, το Μάγειρα. Ο Βασίλης Σαλαγάς που αγαπώ πολύ. Χρόνια πολλά, Ντέμι. Καλή χρονιά. Φιλιά πολλά στο Γιάννη, στον Μπάμπη. Καλή επιτυχία στην καινούργια του δουλειά. Ντέμι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ένα μεγάλο μπράβο στην ορχήστρα. Χαίρομαι, είστε από τις λίγες ορχήστρες που έχουν λάβει τόσα μα τόσα μηνύματα. Και ξαναλέω ότι είμαστε εκπομπή σε περιφερειακό κανάλι με τόσο υψηλή τηλεθέαση και χαίρομαι ιδιαίτερα. Ένα χειροκρότημα για την ορχήστρα και για όλους εδώ τους συντελεστές. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ένα μεγάλο μπράβο στο Γιάννη Μικερτζή. Τα φιλάκια μας από το Ελευθερέ και το τραγούδι που θέλουμε, τα καγκέλια, το είπαμε πριν. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία σε όλους, καλή συνέχεια. Καλησπέρα, Ντέμι, από Ανθρακιά Γρενών. Πού είναι αυτό, Μίτσο, Ντίμη, Ανθρακιά Γρενών. Στο Μίτσο δεν ακούει. Στο Α, ξέχασα το Β, Γρεβενών. Θέλω. Λοιπόν, συνεχίζει. Σε μένα τώρα να σε διαδικασία να ψάχνουμε. Αγαπημένοι μου, αγαπάμε Γρεβενά. Αγαπάμε πάρα πολύ από Ανθρακιά Γρεβενών. Θέλω το τραγούδι Τα Γκαντάρια. Γκαντάρα.
Γκοντάρα. Θα το βρω σε λίγο και θα το πούμε γιατί πολλά τα μηνύματα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, Ντέμι, είσαι κούκλα και σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αγαπώ και εγώ πάρα πολύ και χαίρομαι. Ξαναλέω ιδιαίτερα. Βασίλη, τι λέει, το τελευταίο θέλω να καταλάβεις. Το πρώτο τελευταίο. Τρίτο από το τέλος. Λοιπόν, τώρα πάμε πολύ γρήγορα να ακούσουμε τρίτο τραγούδι από Γιάννη Μικερτζή από την προσωπική του δισκογραφική δουλειά και μετά σας υπόσχομαι ότι θα πάω live για να του ευχαριστήσω, είναι πάρα πολύ. Yeah. Λοιπόν, πάμε. Γιάννης Μικερτζής, CD. Ποιο ακούω, Γιάννη, τώρα? Αγάπη μακριά. Αγάπη μακριά είναι. Α, πολύ ωραία. Πάμε, πάμε. Γιάννης Μικερτζής, δυναμώνουμε ένταση και μετά σε λίγο με live ορχήστρα. Έγιναν οι σκέψεις μου φωτιά στην καρδιά. Όσα είπες μια βραδιά. Άνετος οι μήνες που μιλάει η σιωπή. Πάψε είχες δίκαι εσύ. Έγιναν οι σκέψεις μου φωτιά στη ματιά. Όσα είπες μια βραδιά. Πράγματα, εικόνες και μια μόνη καρδιά. Κάθε μέρα μοναξιά. Η ανάμνησή σου μια φωτιά. Μου μου καίγει απόψε την καρδιά. Μοιάζει κάθε βλέμμα μα χειριά. Τη σιωπή μια σφαίρα στην καρδιά. Η ανάμνησή σου μια φωτιά. Μου μου καίγει απόψε την καρδιά. Έφυγε η αγάπη μακριά. Μ' άφησε μονάχο και πονά. Και δάκρυ κι είμαι εγώ μια σκιά. Πώς περνάει η βραδιά. Έφυγες αγάπη μου κι ο χρόνος κυλά. Όμως πίσω δεν γυρνά. Έγιναν οι σκέψεις μου φωτιά στην καρδιά. Όσα είπες μια βραδιά. Πάνε τόσοι μήνες που μιλάει η σιωπή. Πάψε είχες πει κι εσύ. Η ανάμνησή σου μια φωτιά. Μου μου καίγει απόψε την καρδιά. Μοιάζει κάθε βλέμμα μα χειριά. Κι η σιωπή μια σφαίρα στην καρδιά. Η ανάμνησή σου μια φωτιά. Μου μου καίγει απόψε την καρδιά. Έφυγε η αγάπη μακριά. Μ' άφησε μονάχο και πονά. Η αγάπη μακριά. Και εγώ τώρα, επειδή δεν θέλω να καθυστερήσω καθόλου στο πρόγραμμα, γιατί μετά έχουμε και επόμενη εκπομπή live. Αποστόλη τη ζυπά με Black and White, ζωντανή εκπομπή και αυτό σήμερα. Τα φιλιά μου και καλή χρονιά να στείλω. Και πάω να κλείσω με live. Να πω τρία δευτερόλεπτα κάτι. Έρχεσαι από εδώ, παίρνει το μικρόφωνο και λε ό,τι θε. Βρεβενά, αγαπάμε πάρα πολύ, άντα μου, για το μήνυμα που μου στέλνει. Και 40 αγαπάω πολύ. Βρεβενά, να στείλω όλα μου τα φιλιά, όλη μου την αγάπη. Έχω πάρα πολλού φίλου από εκεί. Καλησπέρα από Σκοτίνα Πιερία. Και ένα τελευταίο μήνυμα. Σα λέω, δεν διαβάζω άλλα. Ειλικρινά, μακάρι να μπορούσα να είχα άλλε δύο ώρε εκπομπή και να μου στέλνετε μηνύματα. Ντέμι, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Τέλεια η ορχήστρα σου. Από τη Γιώτα, όλα πολύ ωραία. Γιάννη μου, πολύ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια Δρακωτού για τη στήριξή τους. Το ξέχασα πριν, τα φιλιά μας, τον Αντώνη και στη γυναίκα του Δίβουλα. Και στον Γιάννη του Φακή, στο ράδιο Πάρτι, στην Ελασσόνα. Και αυτός με έχει βοηθήσει σημαντικά. Μπάμπη Κατσίκα,
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τη Λιάννη τη Χρήστο για τους στίχους, εσένα για την αγάπη σου και τη στήριξή σου. Εμένα με ευχαριστείς. Όλο τον κόσμο. Αν είμαστε έτοιμοι, γίνεται ένα τουρνουά αυτή τη στιγμή πάνω στα Χάνια. Γιώργο, δώστε μου περισσότερες πληροφορίες. Τα φιλιά μου να στείλω στην οικογένεια Κοκκίνη, στον κύριο Σάκη, στον κύριο Μάνο που αγαπώ. Τουρνουά αυτή τη στιγμή, απευθεία σύνδεση. Κοιτάξτε τι κανάλι είμαστε. Απευθεία τουρνουά καράτε. Σας βλέπουμε. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Θέλετε να μου δώσετε περισσότερες πληροφορίες, τι ακριβώς. Πολύ ωραία. Είναι στο ξενοδοχείο μας. Ναι, είναι στο Hotel Tasia. Γίνεται τουρνουά καράτε αυτή τη στιγμή του κυρίου Κοσμίδη. Παρακολουθούμε ζωντανή εικόνα από τι γίνεται αυτή την ώρα επάνω στο Hotel Tasia. Τα φιλιά μου να στείλω στον κύριο Μάνο, στην κυρία Tasia που υπαραγαπάμε, στον κύριο Σάκη αλλά και στην κυρία Γιώτα. Και όσοι δεν έχετε επισκεφθεί ακόμη το χώρο μας, το Hotel Tasia επάνω στα Χάνια Πηλίου, θα πρέπει να μας επισκεφτείτε. Τα φιλιά να στείλω. Α, τους θέλω στο στούντιο. Σας θέλω γιατί σήμερα με βλέπετε πως είμαι ενδεδειμένη. Μαύρη ζώνη φορώ κι εγώ. Μαύρη ζώνη. Ο Δημητράκης δεν με παρεξηγεί. Μαγειρέψαμε τέλειο αρνί, θα το φάμε 100%. Δεν με παρεξηγεί, ήταν η πρώτη εκπομπή της χρονιάς. Θα κλείσω με Γιάννη Μικερτζή. Ήθελα όμως να σας πω πράγματα τα οποία ξέχασα. Θα τα θυμηθώ πολύ γρήγορα. Στην ορχήστρα κοντά μου σήμερα ήταν Κλαρίνο, Μπάμπης Κατσίκας, Θανάσης Βασδέκης, Κιθάρα, Ζήσης Μανίκας Μπουζούκη, Βαγγέλης Τσιμπανούδης Πλήκτρα, Θωμάς Κακάτιος Τύμπανα, Χρήστος Τσιάμις στο τραγούδι στο Δημοτικό. Ο αγαπημένος Γιάννης Μικερτζής. Χειροκρότημα! Αν δεν παίρναμε τα χάπια μας δεν θα ήμασταν καλά. Ο Άρης ο Καντάκος στον ήχο, χειροκρότημα! Ο Δημήτρης ο Τερζούδης με βρίζει υπογείο στη Ματίνα Μουζιανά. Λοιπόν, και πολύ αξιοκρατικά δίνω. Τι να δώσω, θα δώσω τα προϊόντα της Μπαϊνέτσιου στην Αλεξάνδρα την Καλέκου που με βοηθάει όλα αυτά τα χρόνια με πολύ αγάπη. Με πολύ αγάπη την Μπαϊνέτσιουρ. Και θα δώσω στη Δημητρούλη το χαλί της Τεχεράν με όλη μου την αγάπη που μας βοηθάει και αυτή. Δώστε χειροκρότημα και πάμε. Αν έχετε λεφτά, στείλτε μου εμένα, τηλεθεατές μου. Πολλά, πολλά φιλιά, να είστε καλά. Ματίνα Βουζιανά, από τη Ματίνα Βουζιανά, από τον Δημήτρη τον Τερζούδη, από τη Βάσια το μοντέλο, από τον Γιάννη Μικερτζή και την ορχιστράρα μου, Σπύρο Σουφλάρη, όσο μπορείς. Κράτησέ μας στον αέρα, φιλιά στον Αποστόλη τον Τσιπά στην επόμενη εκπομπή, δώστε μας 3 λεπτά τουλάχιστον για live. Γεια σας, να είστε καλά. Τα δικά μου τα παιδιά, Βασίλης Καραμπάσης, Γιώργος Καλόγυρος, Βαλάντης Καπίτσας, Σπύρο Σουφλάρη στο κοντρόλ. Και δώστε ένα χειροκρότημα για τον κουμπάρο, τον Δημήτρη που βοηθάει σήμερα, κουμπάρε. Λοιπόν, δώσε Γιάννη όσο προλάβουμε, δώσε, πάμε. Χόρεψε μωρό μου, κάνε σαματά και εγώ τα καίω τα λεφτά. Χόρεψε μωρό μου, σε θέλω σαν τρελός, είσαι σου λέω πειρασμός. Χόρεψε μωρό μου, κάνε σαματά και εγώ τα καίω τα λεφτά. Χόρεψε μωρό μου, σε θέλω σαν τρελός, είσαι σου λέω φύγαμε. Στο μαγαζί χορεύεις μόνο εσύ. Τι τέλειο κορμί, μεγαλύτερο χι. Θέλεις καταστροφή, δεν σου κίνηση. Τα σπάω στη στιγμή, τα πάντα είσαι εσύ. Παίρνει το κορμί κι απόψε ματιά μου φωτιά. Σαν χορεύεις με τρέλες, είσαι μια θεά. Χόρεψε μωρό μου, κάνε σαματά κι εγώ τα καίω τα λεφτά. Χόρεψε μωρό μου, σε θέλω σαν τρελός, είσαι σου λέω πειρασμός. Χόρεψε μωρό μου, κάνε σαματά κι εγώ τα καίω τα λεφτά. Χόρεψε μωρό μου, σε θέλω σαν τρελός, είσαι σου λέω πειρασμός. Πάμε! Έλα! Αφορμή για ό,τι κι αν συμβεί. Είσαι αγάπη, παθώς όλα είσαι εσύ. Χωρίς υπερβολές, με κάνεις ό,τι θες. Για σένα ερώτα μου και ό,τις βραδιές. Παίρνει το κορμί κι απόψε ματιά μου φωτιά. Σ'
σαν χορεύεις με τρελαίνεις, είσαι μια θεά. Χόρεψε μωρό μου, κάνε σαματά και εγώ τα καίω τα λεφτά. Χόρεψε μωρό μου, σε θέλω σαν τρελός.